Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Εμμανουέλ Ευαγγελάτος. Όπως είπε ο Κώστας, είμαι ελληνικής καταγωγής. Έζησα στην Ελλάδα για 20 χρόνια. Μετά μεταφέρθηκα εδώ πέρα στην Ιταλία και άρχισα αυτήν την πανέμορφη δουλειά που όλοι μας κάνουμε. Πλέον εδώ πέρα ασχολούμαι γενικά με προγραμματισμό της κονσόλας HOL4. Είμαι official trainer για την Ιταλία, για την κονσόλα. Και γενικά, σας ζητάω αμέσως από τώρα συγγνώμη αν μερικές φορές τα ελληνικά μου μπορεί να μην είναι σωστά, αλλά όπως μπορείτε να καταλάβετε, μετά από 20 χρόνια στο εξωτερικό, έχω χάσει λίγο την ελληνική γλώσσα και δεν έχω αποκτήσει πλήρως την τεχνική ορολογία γενικά για το φωτισμό και για τη δουλειά που κάνουμε. Σε αυτό το webinar σήμερα θα σας οδηγήσω βήμα προς βήμα για να κάνουμε αρχικά ένα απλό plot, όπως μπορεί να είναι αυτό εδώ το plot εδώ πέρα που βλέπετε. Θα προσπαθήσω να σας πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα plot και θα σας προσπαθήσω να σας δείξω τις προσωπικές μου εμπειρίες με τα plot, οι οποίες νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον από ό,τι μπορείτε να δείτε μέσα σε ένα manual. Το δεύτερο βασικό topic αυτού του webinar είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα pixel mapping και τι μπορούμε να κάνουμε με ένα pixel mapping. Στην ουσία, εγώ αυτό που θα σας δείξω είναι θέλω, εκεί πέρα που θα καταντήσουμε στο τέλος να φτιάξουμε, είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο που ουσιαστικά αυτό που μπορεί να σας φαίνεται σαν ένα effect, ένα χρωματικό effect, στην αλήθεια είναι ένα pixel mapping από ό,τι εγώ έχω μέσα στο show μου. Έχω μια κονσόλα εγώ μπροστά μου, την οποία εσείς δεν βλέπετε, αλλά με βοηθάει για να κάνω πιο γρήγορα κάποιες ενέργειες, κάποιες δράσεις, αλλά ό,τι θα κάνω θα το κάνω μέσω του κομπιούτερ. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι απλώς ας πούμε ένα stage που έχω δημιουργήσει εγώ ειδικά για αυτό το webinar. Έχουμε solar spot 3000, έχουμε αυτά τα solar spot 3000 πάνω σε τρία truss. Αυτά τα κόκκινα είναι τα solar pix 37, τα πράσινα είναι τα solar pix 7. Και αυτά τα magenta χρώμα είναι απλώς ένα στίχος από Q7 της SGM, που είναι ένα strobe panel. Από εδώ, αυτό είναι ας πούμε το τεχνικό διάγραμμα που έχω δημιουργήσει και θα δώσω μια μέρα στους τεχνικούς για να μου στήσουν αυτήν τη σκηνή. Από εδώ αρχίζουν τα πάντα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κρατήσει τη front view, την μπροστινή όψη, γιατί είναι εκείνη που πιο πολύ χρησιμεύει όταν θέλουμε να κάνουμε ένα pixel mapping. Γιατί λογικά ό,τι εμείς βλέπουμε μπροστά μας είναι αυτή η όψη, δεν είναι το top view ή το side view. Λογικά, ένα πράγμα που πρέπει να σας πω αμέσως είναι όταν κάνετε ένα pixel mapping, όσο πιο πολύ είσαστε κοντά στην αλήθεια, δηλαδή στην αλήθεια, συγγνώμη, στην reality, τόσο καλύτερα το pixel mapping βγαίνει. Ό,τι κάνετε στην κονσόλα προσαρμόζεται καλύτερα στην πραγματικότητα.
πρέπει να προσπαθήσετε πάντα να έχετε αυτό σαν basic, σαν βασικό πράγμα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθείτε πάντα όταν κάνετε ένα plot ή ένα pixel mapping να προσπαθείτε να το βάλετε πάνω στην κονσόλα όσο δυνατότερα πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ας αρχίσουμε να δούμε πώς δημιουργούμε ένα plot. Λοιπόν, καταρχάς, για να ανοίξουμε την plot directory, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι. Ο πιο εύκολος είναι κρατάμε πατημένο το κουμπί open πάνω στην κονσόλα. Αλλάζει από κάτω εδώ πέρα όλη η μπάρα και βλέπετε έχουμε το κουμπί plots. Πατάμε plots και ανοίγει το plot directory. Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο plot, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να σώσουμε ένα καινούριο plot σε ένα άδειο τετράγωνο. Όπως όλα τα πράγματα πάνω στην κονσόλα, πατάμε record μια φορά, πατάμε στο τετράγωνο του plot 16, ας πούμε. Εγώ τώρα πήρα το plot 16 γιατί πάνω είχα τα δικά μου, τα παλιά που σας έδειχνα πριν. Αφού δημιουργήσουμε αυτό τον φάκελο μέσα στη directory, του δίνουμε ένα όνομα, εγώ θα το ονομάσω Front View. Και για να ανοίξουμε αυτό το plot, όπως όλα τα πράγματα, κρατάμε πατημένο το κουμπί Open και διαλέγουμε το Front View Plot. Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ πέρα παρουσιάζεται το όνομα του plot που έχουμε ανοίξει. Θα το κάνω maximize ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα σε αυτό το plot και πάμε να δούμε τι πρέπει όλα τα κουμπιά που έχουμε και πώς μπορούμε να βάλουμε μέσα στο plot τα φώτα μας. Λοιπόν, καταρχάς, ας αφήσουμε λίγο αυτό το μέρος εδώ πέρα προς το παρόν. Εδώ πέρα, αυτά τα τέσσερα κουμπιά, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, είναι ουσιαστικά είναι ο τρόπος πώς εμείς θα μπορούμε να κάνουμε select, πώς μπορούμε να διαλέξουμε τι υπάρχει πάνω στο plot. Παραδείγματος χάρη, άμα βάλω τη γραμμή, θα διαλέξω τα πράγματα που κουμπάω με αυτήν τη γραμμή, την μπλε. Ελπίζω να τη βλέπετε. Άμα βάλω αυτό το κυματάκι εδώ πέρα, μπορώ να διαλέξω τα πράγματα πιο ελεύθερα. Με το τετράγωνο θα κάνω μια επιλογή τετράγωνη. Αυτό το τελευταίο κουμπί αυτό είναι σαν το λάζο. Δεν ξέρω, όποιος ξέρει από Photoshop, ξέρει τι είναι το λάζο. Πάντως έτσι δουλεύει. Είναι απλώς τέσσερις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους εγώ μπορώ να διαλέξω τα objects που έχω πάνω στο plot. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το τετράγωνο, το οποίο είναι το πιο εύκολο. Από εδώ και πέρα, αυτό το moving head, αυτό το τετράγωνο και αυτά εδώ πέρα είναι τα edit buttons. Ουσιαστικά, αφού βάλω μέσα στο plot τα φώτα μου, με αυτό το κουμπί εδώ πέρα θα μπορώ να διαλέξω τα φώτα ένα παρά ένα για να αλλάξω τα properties που θα εμφανιστούν στο δεξί μέρος του plot. Όταν διαλέγω αυτό το grid εδώ πέρα, ουσιαστικά πρέπει να σας το δείξω. Θα σας κάνω ένα απλό παράδειγμα. 101 through 105. Oops. Through 105. Enter. Συγγνώμη. Όπως μπορείτε να δείτε, τα πέντε φώτα που εγώ διάλεξα, 101, 105, μου τα βάζει μέσα στο plot, μου τα βάζει μέσα με μια γραμμή. Αυτό πάει να πει ότι αυτά τα πέντε φώτα
είναι ουσιαστικά είναι μαζεμένα σε ένα γκένγκ. Το κουμπί, όταν έχω διαλεγμένο αυτή την εικόνα εδώ πέρα, αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να διαλέξω όλο το γκένγκ και μου παρουσιάζονται στα δεξιά οι properties της αυτού του γκένγκ. Θα σας δείξω μετά ποια είναι, τι μπορείτε να κάνετε με όλες αυτές τις properties. Ενώ, ας πούμε, αν διαλέξω μόνο το fixture, όπως βλέπετε, μου τα παίρνει ένα-ένα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να διαλέγω το 101 και απλώς το κουνάω ή το κάνω rotation ή οτιδήποτε θέλω να το κάνω. Ας π.χ. Αυτή η εικόνα εδώ πέρα μου κάνει edit το pixel mapping, αλλά αυτά τα πράγματα θα τα δούμε πιο μπροστά. Θα σας εξηγήσω ένα παρά ένα. Πάμε να σβήσουμε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Και ας ξαναρχίσουμε από την αρχή. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να δημιουργήσω αρχικά, που είναι το πιο εύκολο απ' όλα, είναι, ας πούμε, θέλω να κάνω ένα plot, απλό plot, τίποτα παραπάνω από ένα απλό plot, από το top view. Και ας πούμε, έχουμε αυτό το σχέδιο εδώ πέρα. Θέλω να δημιουργήσω μόνο, να κάνω ένα plot μόνο με τα solar spot. Λοιπόν, έχουμε ας πούμε από 114 μέχρι 121. Είναι το front truss. Και πάμε και διαλέγουμε 114 through 121. Enter. Διαλέγω τον τρόπο με τον οποίο θέλω να βάλω τα φώτα μου μέσα στο plot. Όπως μπορείτε να δείτε, με τη στιγμή που εγώ πάτησα Enter, αυτό το κουμπί εδώ πέρα που σας δείχνω με το βέλος έγινε active. Αυτό το κουμπί εδώ πέρα σημαίνει ουσιαστικά ότι εγώ θέλω να κάνω μια δράση με κάποιο fixture. Που αν και είναι το φως εκεί πέρα δεν είναι αναγκαίο ότι είναι στην αλήθεια ένα φως. Μπορεί να είναι ένα media server, μπορεί να είναι ένα layer, μπορεί να είναι ένα οτιδήποτε μπορείτε να φορτώσετε μέσα στην fixture schedule της Hog. Εδώ πέρα έχουμε τα ίδια τέσσερα κουμπιά. Εγώ μπορεί να διαλέξω να βάλω τα φώτα μου, τα fixture μου μέσα στο plot σαν μια ευθεία. Μπορώ να διαλέξω να τα βάλω μέσα σε ένα πιο ελεύθερο σχήμα, ας πούμε. Ή μπορώ να διαλέξω να τα βάλω μέσα σαν ένα τετράγωνο. Ή μπορώ να διαλέξω να τα βάλω μέσα σαν έναν κύκλο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή είναι να τα βάλουμε σαν ένα truss, δηλαδή σαν μια ευθεία, δηλαδή 114 through 121, enter, μια ευθεία. Κρατάω πατημένο το κουμπί στα αριστερά, τραβάω προς τα δεξιά. Προσοχή, γιατί άμα κάνετε το ανάποδο, η κονσόλα αυτόματα σας το βάζει μέσα ανάποδα, βλέπετε. Εγώ πάτησα στα δεξιά και έκανα drag προς τα αριστερά και μου το έκανε ανάποδα. Μετά μπορώ να τα γυρίσω. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή που βάλαμε μέσα κάποια fixtures. Λοιπόν, καταρχάς το πρώτο πράγμα που εγώ σας συνιστώ να κάνετε πάντα είναι να βάλετε το πρώτο object που βάζετε μέσα στο plot να το βάλετε αμέσως στο κέντρο της virtual οθόνης σας. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα? Πάμε και διαλέγουμε το σύμβολο του Edit Gangs. Άμα κρατήσετε λίγο το βέλος, εμφανίζεται Edit Gangs. Διαλέγετε όλο το gang και στα δεξιά, όπως μπορείτε να δείτε,
Τα δεξιά, όπως μπορείτε να δείτε, παρουσία κάποια properties. Καταρχήν έχουμε XY, το οποίο είναι το που είναι τοποθετημένα. Και εγώ αρχίζω και λέω ότι το X είναι 0 και το Y είναι 0. Το width αυτό είναι πόσο φαρδύ είναι το gang που βάλατε μέσα. Εγώ αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι θέλω να είναι 600 pixel και το αλλάζω. Height, το ύψος αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν έχουμε ύψος από τη στιγμή που έχουμε μόνο μία γραμμή. Rotation, την κάνουμε 0 για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ευθεία. Προσοχή, πρέπει να προσέχετε τι properties, ποια properties κάνετε edit. Αυτά εδώ είναι τα properties της ολόκληρης ομάδας που βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί εγώ έχω διαλέξει να δουλέψω με ολόκληρη την ομάδα. Άμα θέλω να γυρίσω μόνο ένα από αυτά τα fixtures, πρέπει να διαλέξω αυτό το κουμπί εδώ πέρα, που είναι Edit Fixtures. Έτσι, όταν εγώ παίρνω, ας πούμε, μόνο αυτά τα fixtures, βλέπετε ότι XY, Width and Height δεν μου επιτρέπει να κάνω τίποτα, γιατί είναι δεμένα μέσα σε αυτό το gang, αλλά μπορώ απλώς να γυρίσω αυτά τα φώτα με ένα rotation. Το ξαναβάζουμε στο 0, είναι εύκολο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτή τη στιγμή εσείς βλέπετε ότι εγώ έχω διαλέξει για τα solo spot αυτό το σύμβολο. Για να αλλάξουμε τα σύμβολα υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι κατευθείαν από το plot. Ανάβουμε το Edit Fixtures, διαλέγουμε τα fixtures τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα. Στα properties εδώ πέρα στα δεξιά, όπως μπορείτε να δείτε, χαμηλά έχουμε το icon. Τι icon θέλουμε να βάλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε την icon, ας πούμε μπορούμε να το κάνουμε ό,τι icon θέλετε. Συγγνώμη. Δεν είναι το πρόβλημα του Ό,τι icon θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να διαλέξετε το μέγεθος από small σε extra extra large, όπως και μπορείτε να διαλέξετε τι χρώμα θέλετε αυτά τα φώτα να είναι. Αυτός είναι ο τρόπος που κάνετε αυτές τις αλλαγές πάνω στο plot. Άμα θέλετε, αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν κατευθείαν από το patch. Πώς? Setup patch. Setup patch. Μπαίνουμε μέσα στο patch. Εσείς συνήθως βλέπετε το patch σε αυτή τη μορφή. Άμα πατήσετε το κουμπί Show Details, ανοίγουν τα Show Details που είναι ουσιαστικά μέσα στα details του patch. Έχουμε και όλες αυτές τις τρεις κολόνες, οι οποίες είναι Icon, Size, Color. Αυτές οι τρεις κολόνες είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε εμείς για να αλλάξουμε τις εικόνες πάνω στο plot. Πάμε να πάρουμε τα solar spot, τώρα μην κοιτάτε το patch γιατί έχω κάνει κάποια πράγματα παλιά. Παίρνουμε τα solar spot 3000 και αλλάζουμε χρώμα σε όλα. Διαλέγουμε, πατάμε Set, τα κάνουμε όλα κόκκινα. Διαλέγουμε το icon, πατάμε Set, τα κάνουμε όλα Mirror. Κτλ. Από εδώ μπορείτε κατευθείαν από μόλις φορτώσετε τα fixture μέσα στο fixture window, μπορείτε να διαλέξετε κατευθείαν ποια εικόνα θέλετε να διαλέξετε,
ποιο μέγεθος της εικόνας θέλετε να διαλέξετε και το χρώμα της εικόνας. Τα ξαναπάμε στο μπλε, διαλέγουμε μπλε, τα ξαναπάμε στο moving oval. Moving oval, το χάσαμε. Εδώ είμαστε. Πατάμε Enter και αλλάζουν όλα. Λοιπόν, βάλαμε το πρώτο truss. Πάμε να δούμε το δεύτερο truss. Από 107 στα 113. 107 through 113. Enter. Διαλέγουμε τη γραμμή. Κρατάω πατημένο στο αριστερό μέρος της οθόνης. Τραβάω μπροστά δεξιά. Θα το βάλω λάθος, γιατί θέλω να σας δείξω κάποιο πράγμα. Το βάζουμε λάθος έτσι. Πάμε στο επόμενο. 101 προς 106. 101 προς 106. Enter. Βάζουμε λάθος και αυτό. Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα θέλω να τα πάρω όλα και να τα βάλω όλα ευθεία. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα? Απλώς διαλέγουμε έβγαλα το Edit Fixtures γιατί είναι πιο εύκολο να διαλέξω αυτό που θέλω άμα έχω μόνο ένα από τα δύο επιλεγμένο. Τα παίρνω και τα δύο μαζί. Rotation 0, Enter. X 0, Enter. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ανάποδα. Αυτό που θα κάνω, θα το κάνω αυτό 500 και αυτό 400. Και έτσι καταφέραμε και κάναμε το πρώτο μας plot. Πάμε να δούμε αυτά τα κουμπιά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό το κουμπί εδώ πέρα που βλέπετε με το, πώς λέγεται στα ελληνικά, η διαίρεση, αυτό το σύμβολο, μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε ή δεν θέλετε να βλέπετε τα user numbers μέσα στις εικόνες. Όπως βλέπετε, μερικές φορές, Δίεση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως μπορείτε να δείτε, πατώντας τη Δίεση, εμφανίζονται και εξαφανίζονται οι αριθμοί των user number. Μερικές φορές, ειδικά όταν κάνουμε pixel mapping, που έχουμε πάρα πολλά fixtures μέσα σε ένα σχέδιο, μέσα σε ένα plot, είναι σαφώς καλύτερα να μην βλέπουμε τα user numbers. Λογικά, σε αυτό το plot, που δεν έχει ένα pixel mapping, δεν θέλουμε να κάνουμε ένα pixel mapping με αυτό το plot, γιατί όπως είδατε, το κάναμε ένα plot από το top view, δεν θα έχει κανένα νόημα να κάνουμε ένα pixel mapping με αυτή την view. Θέλουμε να δούμε τους αριθμούς μας. Και πρέπει να δούμε τους αριθμούς μας, γιατί αυτά τα plot που είναι top view χρειάζονται για άλλα πράγματα. Δηλαδή, από αυτό το plot μπορούμε να διαλέξουμε τα φώτα, μπορούμε να κάνουμε groups από εδώ, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είναι απλώς, αντί να πατάμε τους αριθμούς του user number, διαλέγουμε ένα πέρα. Τώρα θα σας τα δείξω όλα αυτά. Αυτό το κουμπί μας κάνει activate το grid. Εγώ νομίζω ότι εσείς το βλέπετε το grid αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το κάνω μάλλον πιο 150. Όπα, όχι, συγγνώμη, λάθος, 15. Το grid είναι πολύ άνετο, γιατί όταν κουνάμε κάτι πάνω στο grid, μας κάνει κατευθείαν, το grid μας βοηθάει στην τοποθέτηση. Βλέπετε, δεν είμαι πια ελεύθερος, κάνει snap. Είναι σαν το AutoCAD που κάνει snap πάνω στο grid. Άμα θέλω να κινηθώ ελεύθερα μέσα στο grid, πρέπει να κρατάω πατημένο το κουμπί PIG. Βλέπετε, εγώ χωρίς το PIG είμαι δεμένος
στο grid, δεν με αφήνει να πάω ενδιάμεσα. Πατάω το κουμπί πικ, το κρατάω πατημένο, κουνάω το gang μου όπου θέλω. Δεν έχω κανένα πλέον πρόβλημα. Το ξαναβάζουμε στη μέση. Και αυτοί οι αριθμοί που σε κούναγα πριν είναι ουσιαστικά, μιλάμε πάντα, είναι πάντα πίξελ αυτά που βλέπετε, είναι το πόσο μεγάλο ή μικρό θέλετε το τετράγωνο του grid. Αυτή τη στιγμή διάλεξα 80 πίξελ. Μα εξαρτάται τι πρέπει να κάνετε. Μπορεί να διαλέγετε εσείς μερικές φορές 150, μερικές φορές άλλους αριθμούς. Θυμηθείτε ότι το grid όταν αλλάζετε μία φορά που έχετε τελειώσει και χρειάζεστε ένα διαφορετικό grid, εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δηλαδή αλλάζετε 120 και δεν, ό,τι έχετε τοποθετήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή πάνω στο grid δεν αλλάζει την τοποθέτησή του. Μένει σταθερά εκεί πέρα που πρέπει να μείνει. Εγώ προσωπικά, μόλις ανάψω την κονσόλ, όταν αρχίζω ένα καινούριο show, το πρώτο πράγμα που κάνω αμέσως μετά που έχω φορτίσει μέσα στο fixture window όλα τα fixtures που θα χρειαστώ για τον προγραμματισμό του show, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι το plot. Γιατί? Γιατί είναι σαφώς πιο εύκολο να κάνω οτιδήποτε αυτή τη στιγμή που έχω ένα plot. Σας κάνω ένα παράδειγμα. Θέλω να κάνω patch αυτά τα, θέλω να πετσάρω, να κάνω patch αυτά τα πράγματα, αυτά τα φώτα. Πολύ απλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setup. Patch. Patchet. Τα κάνω πάτσο που θέλω. Θέλω να δημιουργήσω ένα group αφού τέλειωσα. Ένα που πρέπει να δείτε αμέσως είναι ότι όταν τα βάζετε μέσα στο plot και δεν έχουν ένα patch, θα το δείξω. Setup. Patch. Details. Unpatch. Όταν τα φώτα που διαλέξετε δεν έχουν ένα αριθμό DMX, όπως μπορείτε να δείτε, γίνονται ελαφρώς γκρι. Αυτό πάει να πει ότι δεν είναι μέσα στο patch. Λοιπόν, θέλω να τα κάνω patch, να τα βάλω μέσα στο patch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπορώ να τα διαλέξω έτσι, όπως μπορώ και να τα διαλέξω έτσι. Setup, patch. Patch. Ένα. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Θέλω να κάνω ένα group. Θέλω να κάνω ένα group, ας πούμε, 1, 2, 3, 4, 5. Ops. 4, 5, 6, 7, 8, 9 και τα λοιπά και τα λοιπά. Record. Δεν βλέπω. Record group. Και έχουμε με πολύ εύκολο τρόπο κάναμε ένα group, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε είναι ακριβώς το group που εγώ έγραψα. Φανταστείτε να πρέπει να κάνετε αυτό το group γράφοντας τους αριθμούς. Δηλαδή είναι 114 συν 107 συν 101 συν 115 συν 108 κτλ. Κτλ, κτλ. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, σαφώς είναι incredibly πιο γρήγορα να κάνετε ένα group έτσι. Αυτό ουσιαστικά είναι το αρχικό plot. Πάμε να δούμε τις άλλες τοποθετήσεις μέσα στα plot. Σβήνουμε delete.
Όπως σας είχα πει, εσείς μπορείτε να διαλέξετε άλλες τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις. Πώς θα τοποθετήσετε? Κάνουμε 101 through, enter. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα να πούμε για αυτό το πράγμα. Είναι, ουσιαστικά εξαρτάται τι θέλετε να κάνετε. Αν έχετε κάποια arches ή κάποια παράξενα σχήματα που θέλετε να διαλέξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνη την τοποθέτηση. Η πιο ενδιαφέρουσα είναι η τετράγωνη και η circular. Η τετράγωνη, καταρχάς, ανοίγουμε ένα τετράγωνο. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κάναμε τη γραμμή, βάζουμε κάτω το τετράγωνο. Δηλαδή, διαλέγω το τετράγωνο, πατάω μία από τις γωνίες και drag πάνω στην οθόνη και μου ανοίγει. Προσοχή, γιατί όπου κάνετε το πρώτο κλικ θα σας βάλει το χαμηλότερο user number. Όπως, συγγνώμη, λάθος. Α, όχι, τα βάζει πάντα ευθεία. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν είναι έτσι με το τετράγωνο. Γιατί σας τα βάζει πάντα ίδια? Σας τα βάζει πάντα με τον ίδιο τρόπο. Γιατί εδώ πέρα χαμηλά, καταρχάς, έχετε κάποια διαφορετικά properties. Έχετε πώς θέλετε να είναι. Πήρα 121. Πήρα 21. Είναι καλύτερα να το σβήσουμε γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβουμε. Κάνουμε 101 through 120. Enter. Και ξανανοίγουμε το τετράγωνο μας. Έχουμε. Καταρχάς, η πρώτη option που μπορούμε να διαλέξουμε είναι πόσες γραμμές και πόσες κολόνες είναι το διάγραμμα που βάλαμε. Εγώ διαλέγω ότι είναι 20, ας πούμε, διαλέγω ότι είναι 10 επί 2. 10 επί 2. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Ή αλλιώς μπορούμε να το ξαναπάμε στο 5x4. Είναι 20. 4. 5x4. 5x4 είναι 20. Έχουμε κάποιες άλλες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε, οι οποίες είναι ποιο είναι το αρχικό ID number, πού είναι το αρχικό ID number. Όπως βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάνω αριστερά. Μπορώ να το γυρίσω πάνω δεξιά, κάτω δεξιά ή κάτω αριστερά. Βλέπετε ότι διάλεξα κάτω αριστερά, τώρα είναι 101, 102, 103, 104. Γιατί? Γιατί το order το οποίο έχω βάλει είναι να πηγαίνει από αριστερά στα δεξιά. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό το βέλος, αυτό το order. 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Κτλ, κτλ. Άμα αλλάξω το order και το βάλω μπροστά πάνω, θα είναι 1, 2, 3, 4, 6, 7. Κλπ, κλπ, κλπ. Μπορώ να το διαλέξω να το κάνω σαν, ας πούμε, το φυτάκι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κλπ, κλπ. Ή φυτάκι μπροστά πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο ειδικά όταν κάνετε ένα pixel mapping όπως θα μπορούσε να είναι αυτό εδώ. Ας πούμε, εσείς έχουμε αυτό το τείχος εδώ πέρα. Το στείνετε, εσείς το έχετε προγραμματίσει στο σπίτι με αυτό τον order. Φτάνετε μέσα στο στούντιο σας ή στο θέατρο ή οπουδήποτε έχετε, πρέπει να στήσετε αυτό το pixel, το wall από strobe. Και ο τεχνικός που σας κάνει την installation, για κάποιο δικό του λόγο διάλεξε ότι το user number 401 δεν είναι αυτό εδώ πέρα πάνω, είναι αυτό εδώ πέρα κάτω. Λογικά εσείς έχετε δύο δρόμους που μπορείτε να διαλέξετε. Ή αλλάζετε όλο το patch, ή μπορείτε να ξαναπρογραμματίσετε τα πάντα, ή πολύ πιο απλά, στο grid σας ότι το 401 δεν είναι πια εδώ πέρα πάνω, μα είναι, να maximize, αν το βλέπετε καλύτερα, δεν είναι πια εδώ πέρα πάνω, είναι εδώ πέρα κάτω
Και επειδή ο φίλος μας, ο τεχνικός, την προηγούμενη μέρα είχε πει διάφορα ούζα και ήταν ακόμα λίγο ψαχνότανε, δεν διάλεξε να κάνει κάτι ευθεία, διάλεξε να το κάνει φιδάκι, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Εσείς αυτή τη στιγμή με δύο απλές κινήσεις αλλάξατε εντελώς την τοποθέτηση των fixtures σας. Και επειδή εμείς κάνουμε, θα σας το δείξω μετά, επειδή κάναμε ένα pixel mapping, ό,τι είναι πάνω στην εικόνα απλώς ενεδρά πάνω στο pixel mapping. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που σας ενδιαφέρει είναι ότι το φως 401, το 401 είναι κάτω δεξιά ακόμα και στην πραγματικότητα. Μόνο αυτό σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει ότι το 300 είναι εδώ, το 550 είναι εδώ, το 541 είναι εδώ και το 410 είναι εκεί. Τι θα γυρνάει πάνω στο pixel mapping, δεν μας ενδιαφέρει. Η κονσόλα προσαρμόζει το mapping στην τοποθέτηση των φωτών, των fixtures, οτιδήποτε έχετε πάνω στο plot σας. Αυτό ήταν μόνο για να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε. Σας κάνω ένα άλλο παράδειγμα, πάντα εδώ πέρα. Ας πούμε ότι κάνετε ένα tour, ξαναστείνετε στην Β' πόλη. Η τεχνική πάντα, επειδή την προηγούμενη βραδιά είχατε κάνει sold out, είχατε κάνει party, ούζα κτλ. Κάνουν λάθος και αντί να βάλουν το 550 εδώ πέρα, το βάζουν στη θέση του 528. Δεν πρέπει να τρελαθείτε, δεν χρειάζεται να κάνετε τρελά πράγματα με το patch. Απλώς διαλέγετε το φωτάκι, παίρνετε το 550, το βγάζετε από τη μέση, παίρνετε το 528, το βάζετε στη θέση του 550 και όπως μπορείτε να δείτε, πάλι όλο το pixel mapping γυρνάει στη θέση του. Αυτά είναι λογικά tips and tricks. Ας ελπίσουμε ότι οι τεχνικοί δεν θα πιούνε ούζα και θα κάνουν τρελά πάρτι και θα μας στήσουν όλα τα πράγματα όπως πρέπει να στήσουν. Πάμε πίσω, γιατί πιάσουμε τα πράγματα. 401, 401. Okay. Πάμε να δούμε τι άλλο μπορώ να σας δείξω για τα απλά plots. Ελπίζω να είναι clear. Ελπίζω να είναι clear ότι ό,τι εγώ διαλέγω εδώ πέρα, με όποιον τρόπο το διαλέξω, δηλαδή έτσι είναι μια επιλογή, έτσι είναι διαφορετική επιλογή. Ό,τι διαλέξω τελειώνει μέσα στο programmer. Είναι ακριβώς σαν να γράφω νούμερα. Clear, clear, clear. Κάνουμε resize εδώ. 116, 117, 113, 118, 117, κλπ. Full. Live. Oops. Όμως 5. Βλέπετε. Εντάξει, τώρα αυτό το plot είναι σαφώς λάθος. Πάντως, η ουσία είναι αυτή. Κάνετε μια επιλογή και μπορείτε να τα βάλετε μέσα στο πρόγραμμα κατευθείαν. Το plot είναι και πολύ άνετο γιατί εσείς από τη στιγμή που έχετε στήσει και έχετε κάνει όλα τα plot σας, δεν χρειάζεται πλέον να έχετε χαρτιά μαζί σας. Είναι όλα πάνω στην κονσόλα. Ναι, αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για να σας δείξω μετά κάποια πράγματα που είναι για να το κάνουμε, θα το πάμε λίγο πιο δύσκολα στο plot. Άμα θέλετε μπορούμε να αρχίσουμε με τις ερωτήσεις. Κάνουμε 10 ερωτήσεις.
Αν έχει το μικρόφωνο, να κάνει να ρωτήσει. Παρακαλώ. Έλα, μόνο μου. Παρακαλώ πολύ, όσοι δεν μιλάνε, στείλτε το μικρόφωνο του. Δεν έχουμε, αποθέσω, δεν έχουμε ερωτήσεις. Αφού δεν έχουμε ερωτήσεις, πάμε μπροστά και συνεχίζουμε. Μισό. Ναι. Κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής. Όχι, μπορώ να συνεχίσω. Okay. Αφού μπορούμε να συνεχίσουμε, πάμε μπροστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε το plot εδώ που σας δείχνω τώρα. Open spot. Αυτό το plot εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχω βάλει, βλέπουμε τα truss, πώς λέγεται στα ελληνικά, Κώστα, συγγνώμη. Τράσα. Τα τράσα, απλώς. Αμερικάνα. Αμερικάνα, εντάξει. Βλέπουμε τα τράσα εδώ πέρα. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι απλώς μια εικόνα που εγώ έχω βάλει από κάτω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ζητήσετε στον rigger, head rigger ή οποιονδήποτε έχει ένα σχέδιο αυτού έχει ένα σχέδιο από ό,τι έχετε δημιουργήσει εδώ πέρα, να σας κάνει ουσιαστικά ένα plot, ένα σχέδιο με τα truss, μόνο τα truss, με την όψη που χρειάζεστε. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δημιούργησα ένα σχέδιο με τα truss σε αυτή την όψη εδώ πέρα, γιατί θέλω να κάνουμε μαζί ακριβώς αυτή την όψη. Πώς παίρνουμε το σχέδιο αυτό, το PDF, και το βάζουμε μέσα στο plot. Υπάρχει ένας τρόπος, πολύ εύκολος. Καταρχάς πρέπει να βάλω το κλειδάκι USB μέσα στο κομπιούτερ μου. Λοιπόν, παίρνετε το σχέδιο με τα truss. Παίρνετε το σχέδιο με τα truss. Το βάζετε πάνω σε ένα pendrive. Συνδέτε το pendrive με την κονσόλα και δημιουργείτε ουσιαστικά ένα show, ένα, συγγνώμη, δημιουργείτε ένα shape, ένα σχήμα. Τα shape αυτά μπορείτε να κάνετε, συγγνώμη, maximize. Λοιπόν, είδαμε αυτό το κουμπί που είναι edit pictures, edit gangs. Και πάμε σε αυτό, Edit Shapes. Πατάω το Edit Shapes, γιατί θέλω να κάνω ένα σχήμα, ένα καινούριο σχήμα. Πάω εδώ πέρα, πατάω στο κουμπάκι το οποίο μου δίνει, με αφήνει να κάνω τα Shapes. Πατάω και δημιουργώ το Shapes. Όπως μπορείτε να δείτε, δημιούργησα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εγώ δημιούργησα ένα τετράγωνο. Αυτό το τετράγωνο εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, μπορείτε απλώς να γράψετε stage και είσαστε έτοιμοι, δεν έχετε τίποτα. Άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε και αυτό. Μπορείτε να διαλέξετε τι σχήμα θέλετε να δώσετε στο shape. Τώρα δεν είναι circle, γιατί εγώ το έκανα. Μπορείτε να το μετακινήσετε. Όπως μπορείτε να δείτε, με αυτό το πατώντας σε αυτό το κουμπί, σε αυτό το σημείο της οθόνης δεξιά που είναι το η γωνία, κάνετε ένα ελεύθερο sizing. Με τον κύκλο κάνετε ένα rotation. Με το τετράγωνο κάνετε πάλι sizing, αλλά εξαρτάται τι σχήμα έχετε διαλέξει. Μπορεί αυτά τα δύο κουμπιά μπορεί να δράσουν διαφορετικά. Συγγνώμη και πάλι για τα ελληνικά μου.
Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε όμως είναι ότι χρειάζομαστε ένα τετράγωνο καταρχάς, πούμε έτσι, μηδέν rotation. Σαφώς όπως μπορείτε να δείτε από τη στιγμή που εγώ επιλέγω το shape μου, στα δεξιά παρουσιάζονται όλες οι properties. Position 0, Y0. Εδώ πέρα, ας πούμε, το κάνουμε 600 επί 500. Π.χ. Show all. Πάμε να σβήσουμε ότι είχα γράψει εγώ stage, δεν μας ενδιαφέρει. Ενώ αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μέσα σε αυτό το shape μία φωτογραφία, ένα σχέδιο. Μπορούμε να βάλουμε μέσα JPEG, TIFF. Μπορούμε να διαλέξουμε να βάλουμε μέσα GIF, αλλά μόνο το πρώτο frame ενός GIF. Πάντως, αυτά τα πράγματα μπορείτε να τα κοιτάξετε στο manual, ποια είναι τα supported files. Αλλά γενικά, JPEG 2000, GIF, TIFF και... Δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Κάνετε import image file, πάτε πάνω στον δίσκο σας, τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Δεν πειράζει, τα είχα ξανακάνει. Ψάχνετε εδώ πέρα μέσα τον δίσκο σας, το pen drive. Διαλέγετε, κάνετε OK και θα σας εμφανιστούν εδώ πέρα μέσα σχέδια που έχετε κάνει import. Θυμηθείτε ότι ό,τι κάνετε import μέσα στην κονσόλα θα σωθεί μαζί με το show file. Δεν χρειάζεται να έχετε πάντα το pendrive μέσα στην κονσόλα. Απλώς το παίρνετε, το περνάτε μέσα, γίνεται ένα compression και σώνεται μαζί με το show file. Εγώ θα διαλέγω αυτό το σχέδιο, το βάζω μέσα, βλέπετε ότι το shape είναι εντελώς λαθασμένο. Αυτή τη φορά είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε έναν κύκλο, γι' αυτό εγώ κάνω τον κύκλο να φαίνεται σαν κύκλος και είμαι σίγουρος ότι θα με εντάξει. Και ουσιαστικά περάσαμε το σχέδιο μέσα στο plot. Αυτή η άσπρη εικόνα εμένα λογικά δεν μου αρέσει. Θέλω να μην έχω την άσπρη εικόνα. Κάνουμε invert color. Το γυρνάει στο μαύρο, αλλά θα δείτε ότι όταν το κάνω deselect και πάλι θα είναι ελαφρώς γκρι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Θα είναι ελαφρώς γκρι, γιατί το fill είναι ακόμα χρωματισμένο. Κάνω fill known, border known και μετά τελειώσαμε. Και τώρα έχουμε την εικόνα. Συγγνώμη, το σχέδιο με τα trash πάνω στο plot. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, γίνεται σαφώς πιο εύκολο το σχεδίασμα. Και πάμε να βάλουμε πάνω σε αυτό το plot τα φώτα μας. Έχουμε 101 προς 106 στο τελευταίο trash. 101 106, enter. Διαλέγω την ευθεία, παίρνω, βάζω. Let's activate this. Ωραία. Βλέπουμε αμέσως ότι το σχέδιο μας είναι λίγο μικρό. Πολύ απλά. Κάνουμε μεγαλύτερο. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Βάζουμε το gang στο κέντρο, 0, σαν x, y αυτή τη στιγμή. Ας το βάλουμε και το y στο κέντρο και ξανατοποθετούμε το σχέδιο στο ζωστό κέντρο. Διαλέγουμε το edit shapes, παίρνουμε το shape και το βάζουμε στο κέντρο. Λοιπόν, αυτό που έκανα αυτή τη στιγμή μπορείτε να
το κάνετε με τα νούμερα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είστε σίγουροι ότι στο JPEG που φορτώνετε, το JPEG που θα βάλετε μέσα στην κονσόλα, πρέπει να είστε σίγουροι ότι το σχέδιο σας είναι κεντραρισμένο στο JPEG. Γιατί αυτοί οι αριθμοί XY είναι οι αριθμοί XY του κέντρου του ολόκληρου file που εσείς βάζετε μέσα στο plot. Δεν είναι μόνο τα trace. Άμα εσείς δεν έχετε βάλει, όπως εγώ έκανα λάθος, το σχέδιο ακριβώς στο κέντρο του JPEG που δημιουργείται, δεν έχετε το αληθινό κέντρο, αλλά μπορείτε να το κάνετε align με αυτόν τον εύκολο τρόπο. Ούψ. Συγγνώμη. Το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο για να προσαρμοστούμε σε όλο το τρας. Εδώ. Μετά παίρνουμε από 107 στα 113. 107 στο 113. Enter και πάμε και το βάζουμε κάτω εδώ. Μετά παίρνουμε 113 προς 121 ή μπορούσαμε να κάνουμε και προς 113 προς 121. Διαλέγουμε όλα αυτά τα πράγματα. X, 0, Enter. Μας τα έκανε. 113, 121, κάποιο λάθος υπάρχει εδώ πέρα. Ναι, γιατί το 113 το πήραμε δύο φορές. 114 through enter. Εδώ. X, 0, enter. Διαλέγουμε όλα. Rotation, 0, enter. Και είμαστε έτοιμοι. Μετά, πάμε στα SolarPix 37. 201 προς 203. 201 προς 203. Enter. Εδώ. 204 προς 206. Εδώ. 207 προς 200. 789 εδώ 210 προς 212. Συγγνώμη, το κάνω ένα-ένα, αλλά έτσι τουλάχιστον μπορεί να έχετε την ιδέα του καταρχάς πόσο γρήγορα είναι και τι μπορείτε να κάνετε. Όσες πιο πολλές φορές βλέπετε τις δράσεις που κάνω, τις ενέργειες που κάνω, τόσο πολύ εύκολο είναι να το καταλάβετε. 213 μέχρι 215. 216 through end. Ωραία. Όπαλα. Εδώ τα παίρνω. Rotation 90. Enter. Rotation 90. Enter. Μας μένει ο αγαπημένος μας κύκλος. 301 προς 316. 301 προς Enter. Διαλέγω εδώ πέρα πάνω τον κύκλο, γιατί θέλω να τα βάλω μέσα σαν κύκλο. Το 301 θα είναι πάνω εδώ πέρα. Πατάω, ανοίγω και τοποθετώ. Μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή δημιούργησα ένα plot πολύ γρήγορα και αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να αρχίσω να κάνω το patch, π.χ. Μπορώ να αρχίσω να κάνω τα groups. Εγώ θέλω μόνο τα top. Τώρα αυτή τη στιγμή λογικά μπορούσα και με το grouping μπορείτε να τα κάνετε, με το grouping, με τα segment μπορείτε να κάνετε, υπάρχουν 2000 διαφορετικοί τρόποι με το οποίο μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα. Αλλά σίγουρα το πιο εύκολο είναι ένα. Παλάκια.
Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Highlight. Πήρα τα μισά. Συγχαρητήρια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Live. Διάλεξα αυτά τα φώτα και κάνω group. Τα επόμενα, κάνω group. Κάνω group. Μπορώ να κάνω ένα group. Άμα θέλω να κάνω ένα effect από αριστερά δεξιά, τα διαλέγω έτσι και κάνω ένα group. Θέλω να κάνω ένα effect γενικό από πάνω μέχρι κάτω, ας πούμε. Θέλω να ουσιαστικά πρέπει να κάνω ένα group από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό είναι το group που θα κάνω. Διαλέγω έτσι, κάνω group. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο έτσι παρά να κάθεστε να γράφετε αριθμούς πάνω στην κονσόλα. Μετά υπάρχουν διαφορετικοί operators και εγώ είμαι ένας από αυτούς που άμα είσαστε αρκετά γρήγοροι ουσιαστικά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά επειδή δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύουν οι φίλοι του ήχου, γιατί μας λένε όλη την ώρα ότι είμαστε σαν στο σούπερ μάρκετ και είμαστε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ κάθε φορά φίλες και είμαστε, έτσι είναι σίγουρα κάτι πιο γρήγορο και πιο εύκολο με το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το plot. Ωραία. Εγώ τέλειωσα το μέρος του plot. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις πριν περάσουμε στο pixel mapping, είναι η στιγμή που μπορούμε να σας απαντήσω, άμα θέλετε, σε κάποια πράγματα. Κώστα, κλείσα όλα τα μικρόφωνα. Γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Υπάρχει μια ερώτηση από νωρίτερα, βέβαια δεν έχει διαχειριστεί. Υπάρχει μια ερώτηση, μας ρώτησαν εάν το Hot for PC το οποίο δουλεύει σε αυτή τη στιγμή, αν αυτό τρέχει και σε Mac. Όχι, Parallels. Πώς το είπες? Parallels. Εγώ ουσιαστικά χρησιμοποιώ μια virtual machine. Δεν υπάρχει Hot 4 PC για Mac. Πρέπει να έχετε μια virtual machine με ένα Windows πάνω, Windows 10, Windows 7, ό,τι τώρα τα τελευταία είναι όλα Windows 10, γιατί από το 3, φαίνεται από το 3.11 και πάνω, από την version 3.11 της Hawk 4, δουλεύει μόνο με Windows 10, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100%. Πάντως όχι, δεν υπάρχει για Mac, εγώ χρησιμοποιώ Windows Parallels, συγγνώμη, Parallel Desktop, ουσιαστικά είναι μια virtual machine. Έχω δύο, ή αλλιώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε bootcamp. Πρέπει να δημιουργήσετε μια, τώρα στα ελληνικά δύσκολο είναι, πρέπει να χωρίσετε τον δίσκο, το hard disk στα δύο και σε μισό δίσκο να βάλετε το Mac OS X και στο άλλο μισό δίσκο να χρησιμοποιείτε να κάνετε install τα Windows και από εκεί και πέρα διαλέγετε όταν ανάβετε το computer με τι θέλετε να δουλέψετε. Εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ το Parallels 15, το οποίο σου δημιουργεί μια virtual machine με Windows και ουσιαστικά έχω Windows και Mac OS X πάνω στο computer ταυτόχρονα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση κι εγώ, Γρηγόρη? Μανώλη, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το σεμινάριο. Ακόμα πολλά. Εντάξει, μέχρι τώρα πολύ καλό και κατανοητό. Δεν είμαι και προ, εντάξει, σε αυτό το κομμάτι, μια πολύ ωραία μια χαρά. Άμα μπορείς λίγο να δείξεις μια στιγμή πάλι πώς βλέπουμε τα φώτα σε rendering, δηλαδή βλέπουμε κανονικά τα φώτα να ανάβουν, με ποιο κουμπί, με ποια εντολή το έκανες? Περίμενε. Αυτό το rendering εδώ πέρα που βλέπεις, αυτό είναι το capture, είναι το visualizer. Δεν είναι μέσα στο... Δεν υπάρχει στην κονσόλα. Όχι. Εντάξει, γιατί είχα αυτή την απορία, μήπως ναι, οκ. Αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει, όχι, γιατί
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα σκεπτικό να γίνει implementation του Capture μέσα στην κονσόλα, αλλά ουσιαστικά επειδή τα visualizers χρειάζονται πάρα πολλά resources, πώς λέγονται, από τον υπολογιστή, διαλέχθηκε να μην γίνει αυτό το implementation, αλλά ουσιαστικά να μείνουμε με τα plot και ό,τι μπορούμε να κάνουμε με τα plot. Αυτό εδώ πέρα, αυτή η εικόνα που βλέπεις εδώ πέρα είναι το Capture 2020. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι εξωτερικό. Εντάξει, το ξέρω το κάτω, οπότε εντάξει, και ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν σας είπα τίποτα, αλλά άμα χρειάζεστε και θέλετε, μπορώ να σας στείλω αυτό το presentation, το οποίο του Capture, που είναι αυτό το stage που βλέπετε εδώ πέρα, και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς να έχετε μια Capture License. Δεν χρειάζεται Capture License, είναι απλώς ένα file exe για ένα execute file για τα Windows ή ένα DNG file για τους χρήστες Mac. Απλώς ανοίγετε αυτό το file και εσείς μπορείτε με μια κονσόλα να παίξετε με αυτό το rig που έχω δώσει. Μετά θα το περάσω στον Κώστα. Όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το rig έτσι ώστε το πονώστε. Κοιτώντας το βίντεο με μια κονσόλα μπροστά μπορείτε να κάνετε κάποια εξάσκηση αν χρειάζεστε. Και ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει και ένα άλλο και αυτό το αρχείο το οποίο είπε ο Μανώλης, αλλά έχει και ένα άλλο αρχείο μας ενδιαφέρει. Για κάποιον που θέλει να ασκηθεί σπίτι του, υπάρχουν 2-3 αρχεία με τα οποία μπορείτε να τα περάσουν χωρίς άδεια και να τα τρέξετε. Υπάρχει 2 ερωτήσεις. Μία ερώτηση ήταν από τον. Η μία ερώτηση είναι τι είναι το κουμπί Actions που φαίνεται πάνω από το κουμπί Delete. Το κουμπί Actions, αυτό, Actions τίποτα, είναι απλώς ένα tab, είναι το tab που σου βάζει μέσα, εξαρτάται τι διαλέγεις, σου λέει τι μπορείς να κάνεις. Εδώ πέρα η μόνη action που μπορεί να κάνεις είναι να σβήσεις αυτό το gang που δημιούργησα. Αλλά αυτό δεν είναι ένα κουμπί, στην αλήθεια, είναι απλώς ένα tab, όπως είναι Μάλιστα. tab, το grid ή το position. Άμα μιλάμε γι' αυτό, άμα μιλάμε, ενώ αυτά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, είναι για ποιο πράγμα μιλάμε, για actions ή για τα 8 κουμπιά εδώ πέρα. Μιλάμε για το κουμπί Actions, το οποίο είναι δίπλα πάνω από το κουμπί Delete. Δεν είναι κουμπί, Είναι tab. είναι tab, ναι. Okay. Άμα κάνεις delete μπορείς να κάνεις undo. Βέβαια, delete, undo. Να το σωστά. Οκ, ωραία. Μία δεύτερη ερώτηση. Ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε direct XSV export file από το Capture, μπορούμε να κάνουμε import. Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε import, μπορείτε να κάνετε μόνο το export. Μπορείτε να κάνετε export SVG, που είναι καλά, το έχω χάσει. Τέλος πάντων, τα SVG είναι vector files. Ή αλλιώς μπορείτε να κάνετε export display και θα κάνει export σαν JPEG. Και θα τα βρείτε μέσα στον φάκελο export που μπορείτε να βρείτε από το setup shows file browser exports. Εδώ πέρα μέσα. Εγώ τώρα δεν το έχω κάνει. Αλλά Okay. export display. Plot view, OK, setup, show, exports, plot view PNG. Και έχετε αυτό το plot view PNG. Ενώ το SVG file είναι διαφορετικό, χρησιμεύει πιο πολύ άμα θέλετε να κάνετε κάτι vector σαν. Τώρα, συγγνώμη, αλλά αυτά τα πράγματα τελικά στα ελληνικά δεν ξέρω πώς να τα πω. Άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα που είναι vectorial programs, όχι σαν το AutoCAD, είναι vector programs. Άλλη ερώτηση? Okay. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αν δεν Συνεχίζουμε. υπάρχει κάτι άλλο.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα δημιουργήσαμε αυτό το plot. Vectorworks, ακριβώς. Ευχαριστώ, Άγγελε. Τώρα που έχουμε δημιουργήσει αυτό το plot, πάμε να προσαρμόσουμε ένα pixel mapping σε αυτό το, στο ολικό μας rig. Εγώ ακόμα δεν έχω, ή μάλλον, κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο plot που θα βάλουμε, θα κάνουμε μόνο, συγγνώμη, στο οποίο θα βάλουμε μόνο το τείχος με τα Q7. Λοιπόν, δημιουργούμε ένα καινούριο plot, όπως είδαμε πριν, πατάμε record, πούμε plot 17, το ονομάζουμε Q7 plot, enter. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για να πληκτρολογήσετε plot στο command line, είναι pig fixture και έχετε plot. Μπορείτε να κάνετε, άμα θέλετε, και record pig fixture plot 18, enter, και δημιουργείται ένα plot. Αυτό, προσοχή, το pig fixture, προσοχή, γιατί είναι πολύ άνετο άμα θέλετε να κάνετε μάκρο. Κάποια μάκρο. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί χρειάζεται να κάνετε μάκρο. Δεν θα σας δείξω τη μάκρο, ή άμα έχουμε χρόνο θα προσπαθήσω να το κάνω. Γιατί, όπως ξέρετε, η μάκρο στη Hawk 4 εξαρτάται, είναι πολύ ευαίσθητες και μπορούμε να χάσουμε λίγο χρόνο. Αλλά άμα τελειώσουμε γρήγορα θα σας δείξω και πώς να κάνετε μια μάκρο και γιατί να την κάνετε. Τέλος πάντων, δημιουργήσουμε αυτό το plot. Κάνουμε open Q7 plot και παίρνουμε τα Q7 που είναι από 401 ως 550. 401 through enter τετραγωνάκι, διαλέγουμε το τετραγωνάκι γιατί θέλουμε να τα βάλουμε μέσα σαν ένα rectangle, και όπως βλέπετε μου τα βάζει μέσα. Τι έχουμε, το highlight active, ναι. Okay. Μου τα βάζει μέσα στο plot. Πρώτα πράγμα που πρέπει να δούμε είναι πόσες γραμμές είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, είναι 10 επί 15. Πάμε εδώ πέρα, είναι 15 κολόνες επί 10 γραμμές. Το προσαρμόζουμε στο πώς θα είναι στην αλήθεια, ας πούμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Είναι σχεδόν έτσι. Το κάνουμε 1200 pixels επί 600 pixels, όπα, 600, όχι 6000, 600 pixels, το βάζουμε στο κέντρο. Rotation είναι ήδη 0, είμαστε ήδη σίγουροι ότι η πρώτη μας fixture είναι top left, και ότι πάμε από το 401, 2, 3, 4 κτλ. Το order είναι ζωστό, είμαστε έτοιμοι για να προσαρμόσουμε ένα pixel mapping. Πριν ακόμα βάλουμε το pixel mapping, πρέπει να φορτώσουμε μέσα στο patch κάποια layers. Pixel map layer. Λοιπόν, πού βρίσκουμε τα pixel map layer? Καταρχάς, τα pixel map layer τα βρίσκουμε στο... κάνουμε add features. Δώστε του λίγο χρόνο, γιατί τα έχουμε φορτώσει τον υπολογιστή και θέλει κάποια δευτερόλεπτα να μπει μέσα στο library. Ωραία, μπήκαμε μέσα. Κάτω από hog, ngh, pixel map layer. Εγώ έβαλα 12, θα σας εξηγήσω γιατί έχω βάλει 12.
Μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε. Το κάθε Pixel Map Player έχει 44 κανάλια, αλλά με διαφορά με όλα τα άλλα fixtures. Επειδή δεν πρέπει να κάνουμε ένα patch σε αυτό τα Pixel Map Player, δεν παίρνουν χώρο μέσα στα universe. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και ένα 1.000.000 layer, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ αυτό που συνιστώ είναι να χρησιμοποιείτε 2 layer ανα pixel mapping. Γιατί 2 layer ανα pixel mapping? Όποιος έρχεται από τον... όποιος χρησιμοποιεί video media servers, γενικά έχει να κάνει με τα βίντεο, ξέρει ότι πάνω σε ένα layer εσείς φορτώνετε ένα αρχείο. Άμα θέλετε να κάνετε μια transition ανάμεσα σε δύο διαφορετικά βίντεο που γυρνάνε πάνω στο pixel mapping, πρέπει να έχετε το αρχείο α πάνω στο πρώτο layer, το αρχείο β πάνω στο δεύτερο layer, και έτσι μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα εδώ. Δεν μπορείτε να αλλάξετε, ή μάλλον δεν είναι ότι δεν μπορείτε, μπορείτε να αλλάξετε το αρχείο πάνω στο ίδιο layer, αλλά θα έχετε μια snap transition. Δεν θα έχετε ποτέ κάτι ομοιόμορφο που μπαίνει βγαίνει. Θα είναι πάντα bam, cut. Γιατί αλλάζετε το αρχείο. Γι' αυτό όποιος κάνει βίντεο συνήθως για κάθε, ας πούμε για το catalyst, για κάθε mix χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο layers, τουλάχιστον δύο layers, εξαρτάται τι πρέπει να κάνετε. Γιατί άμα ας πούμε έχετε μια στιγμή ή κάποιο, εγώ τώρα λέω για τις συναυλίες που κάνω εγώ, ένα τραγούδι στο οποίο θέλετε να βάλετε στο pixel mapping να χρησιμοποιήσετε 10 διαφορετικά βίντεο, ή χρησιμοποιείτε δύο layer και κάνετε α, β, και αρχίζετε και τα αλλάζετε έτσι και αλλάζετε το αρχείο στο layer το οποίο είναι ελεύθερο, ή πιο απλώς, επειδή είναι τσάμπα τα layer, δεν τα πληρώνουμε και δεν παίρνουν κανένα, δεν επιδράνε με κανέναν τρόπο την κονσόλα, φορτώνουμε 10 layer, πολύ απλά. Φτάνουμε σε ένα κομμάτι, αυτό το κομμάτι χρειάζομαι 10 layer για να το κάνω άνετα. Βάζουμε 10 layer, τίποτα το καινούριο. Φορτώσαμε τα 10 layer πάνω στο pixel map layer. Πάμε να δημιουργήσουμε το pixel map, το παράθυρο του pixel mapping. Είδαμε. Edit fixtures, edit gangs, edit shapes, edit pixel map, edit pixel maps. Διαλέγουμε το edit pixel maps, πατάμε πάνω στο κουμπί για να κάνουμε create ένα pixel maps. Πατάμε πάνω αριστερά ή όπου θέλετε σε ένα σημείο της οθόνης. Τραβάμε, drag and drop, drag. Αφήνουμε και δημιουργήσαμε ένα καινούριο, ένα καινούριο object πάνω στο plot μας, το οποίο είναι μια pixel map window. Όπως όλα τα πράγματα έχουμε τα properties, 0x, 0y, διαλέγουμε ότι το θέλουμε 1300 pixel επί 700. Μπορούμε να αλλάξουμε το rotation, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το χρειαζόμαστε. Μπορούμε να διαλέξουμε και κάποια aspect ratio, τα οποία είναι fixed, ας πούμε, 1:1 μας κάνει τετράγωνο, 4 τρίτα, 16 ένατα κτλ. Ή free, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλετε. Και μετά πάμε να πούμε ποια layer πρέπει να επηρεάσουν αυτό το pixel mapping window. Για αυτό το pixel mapping window εγώ θα διαλέξω απλώς τα layer 1 και 2. Κάντε προσοχή, αυτός είναι ο αριθμός του user number. Είναι ο αριθμός που έχω βάλει μέσα στο patch. Άμα αλλάξω αυτούς τους αριθμούς, τώρα τι να βάλω, γιατί set, ας πούμε το φωνάξω 5001,
Όπως βλέπετε, αλλάζει και εδώ πέρα. Να πάμε στο ένα γιατί μου είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Αυτά εδώ πέρα, αυτοί οι δύο αριθμοί κάτω από το layer, είναι πώς how they act. Ουσιαστικά, τα layer έχουν κάποια priority. Πώς λέτε priority στα ελληνικά, συγγνώμη. Προτεραιότητα. Προτεραιότητα. Τα layer έχουν κάποια προτεραιότητα. Ο μεγαλύτερος αριθμός έχει προτεραιότητα στον μικρότερο αριθμό. Είναι λογικό. Τι πάει να πει αυτό το πράγμα? Πάει να πει ότι ουσιαστικά, άμα εσείς έχετε ένα αρχείο στο layer 1 με full intensity και βάλετε ένα αρχείο στο layer 2 και πάτε με full intensity πάνω στο layer 2, θα εμφανιστεί μόνο το layer 2. Το layer 1 θα είναι πάντα ενεργοποιημένο, θα δουλεύει, αλλά θα είναι από κάτω από το layer 2. Αυτό μας χρησιμεύει σε διάφορα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε κάποια combinations ανάμεσα στα layers, το οποίο θα σας δείξω μετά. Ή μπορούμε απλώς να βάζουμε ένα layer πάνω στο άλλο, χωρίς να σβήνουμε τα προηγούμενα. Κάντε προσοχή, γιατί αυτός ο λόγος είναι ο λόγος για τον οποίο όταν ο κόσμος κάνει pixel mapping σοβαρά με τη Hog 4, κολλάει τις κονσόλες. Κάντε πολύ προσοχή. Γιατί όταν εσείς έχετε ένα αρχείο στο layer 1, το οποίο γυρνάει από κάτω, και το πάτε από πάνω με το layer 2, η κονσόλα κάνει πάντα τους υπολογισμούς σχετικούς με το layer 1. Εσείς εκείνη τη στιγμή έχετε δύο υπολογισμούς, η κονσόλα κάνει δύο υπολογισμούς. Υπολογίζει τι γίνεται με το pixel mapping στο layer 1, αν και εσείς δεν το βλέπετε, και υπολογίζει τι κάνετε με το layer 2. Φανταστείτε τώρα εσείς να έχετε 5.000 pixel και να έχετε 5 layer ένα πάνω από το άλλο να γυρνάνε όλα μαζί. Η αλήθεια είναι ότι η κονσόλα δεν κολλάει, αλλά απλώς βλέπετε ότι η κονσόλα έχετε κάποια προβλήματα στη visualization της οθόνης. Η αλήθεια είναι ότι η κονσόλα δεν κολλάει, δηλαδή μπορείτε να κάνετε και 10 layer ένα πάνω από το άλλο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί έχει γίνει τεστ πάνω σε αυτό το πράγμα. Απλώς εσείς αυτό που θα βλέπετε είναι ότι η κονσόλα όταν αλλάζετε views, όταν ανοίγετε directories και αυτά τα πράγματα είναι λίγο πιο, πώς λέγεται ελληνικά, είναι λίγο πιο, όχι κολλητική, είναι λίγο πιο αργή, ας πούμε, αργή να κάνει κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν αργεί η κονσόλα, οι υπολογισμοί βγαίνουν πάντα με το ίδιο frame rate, το DMX βγαίνει πάντα με το ίδιο frame rate, αλλά η γραφική κάρτα της κονσόλας έχει κάποια δυσκολία να κάνει όλο τον αυτόν τον υπολογισμό και ταυτόχρονα να σας ανοίγει παράθυρα κτλ. Όταν βλέπετε αυτό το πρόβλημα, έχετε σίγουρα κάποια layer από κάτω, background, τα οποία κάνουν πράγματα τα οποία εσείς δεν βλέπετε, αλλά η εικόνα εκείνη τη στιγμή τα υπολογίζει. Πρέπει να κάνετε λίγο προσοχή. Μετά θα σας δείξω, θα σας κάνω δύο παραδείγματα, το πώς, τι ώρα είναι. Θα σας κάνω δύο παραδείγματα για το πώς δουλεύουμε με τα layer. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ερώτηση. Ναι, δώσε μου 2 λεπτά να τελειώσω αυτό το Κώστα και πάμε μπροστά με τις ερωτήσεις. Τι κάναμε? Ξαναπάμε στα δικά μας. Δημιουργήσαμε αυτό το pixel map window. Κάναμε associate 2 layer, το layer 1, το layer 2. Είπαμε ότι το layer 2 έχει priority στο layer 1. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα να δουλέψουν μαζί. Κλείνουμε εδώ πέρα. Show all. Resize. Ωραία. Λοιπόν, εγώ όπως εδώ πέρα μπορείτε να δείτε, έχω κάνει ήδη κάποια groups.
Έχω κάνει το groups με όλα τα Q7 και έχω κάνει τα groups που είναι το layer 1 και το layer 2. Αυτό το screen που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή η οθόνη που βλέπετε εδώ πέρα είναι εκείνη που χρειαζόμαστε ουσιαστικά πιο πολύ όταν πρέπει να κάνουμε pixel mapping. Πρέπει να έχουμε υπόελεγχο το plot, τα groups, το plot directory και το media picker. Εδώ πέρα μπορούμε να τα αφήσουμε ή όχι, αλλά ό,τι κάνουμε με τα layer θα σωθεί σαν palette μέσα στο beam directory. Λογικά όχι, δεν μιλάω για intensity και color, αλλά τα πιο πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τα layer είναι κάτω από το kind beam. Πάμε να δούμε πώς θα προσαρμόσουμε ένα pixel mapping πάνω σε αυτό το, σε αυτό το τείχος. Παίρνουμε όλα τα fixture που έχουμε, που θέλουμε να κάνουμε pixel mapping. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα fixture που διαλέξατε είναι μέσα στο plot που θα πάτε να διαλέξετε. Q7 plot, γιατί είμαστε μέσα στο Q7 plot. Και προσέχτε, προσέχτε τι γίνεται. Από τη στιγμή που εγώ διάλεξα το plot, intensity γίνεται Q7 plot. The source of the intensity γίνεται Q7. Source, πώς λέγεται στα ελληνικά, Κώστα? Πηγή. Συγγνώμη. Η πηγή... Προέλευση. Προέλευση. Ακριβώς. Λοιπόν, η προέλευση της, του παράμετρου intensity, του παραμέτρου intensity, είναι Q7 plot. Το ίδιο γίνεται με τα colors. Cyan, Q7 plot, magenta, Q7 plot, yellow, Q7 plot. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί εγώ διάλεξα ότι θέλω να κάνω pixel mapping, δηλαδή οι παραμέτροι που θέλω να ενεργοποιηθούν με το pixel mapping είναι CMY intensity. Μπορώ να διαλέξω να κάνω pixel mapping του RGB ή μπορώ να διαλέξω να κάνω pixel mapping hue saturation intensity. Πάμε να δούμε διαφορά. All Q7, διαλέγω Hue Saturation Intensity, Q7 Plot. Βλέπετε. Hue Saturation, η προέλευση γίνεται Q7 Plot, ενώ Cyan, Magenta, Yellow and White, nothing, τίποτα. Intensity, Q7 Plot. Αλλάζουμε πάλι. All Q7, RGB, Q7 plot, δεν έχουμε RGB. Έχουμε RGB. Πώς δεν έχουμε RGB? I red Q7 plot, I green Q7 plot, I blue Q7 plot. And CMY, δεν έχουμε τίποτα. Intensity, δεν έχουμε τίποτα. Βλέπετε. Αυτό το σύστημα πρέπει να το διαλέξετε από την αρχή. Συνήθως, CMY intensity είναι εκείνο που δουλεύει καλύτερα για τα πάντα, γιατί όπως ξέρετε, οι κονσόλες HOG δεν δουλεύουν με RGB, αλλά μόνο με CMY. Γι' αυτό συνήθως, CMY intensity είναι εκείνο που σας βοηθάει πιο πολύ. Λογικά, άμα έχετε κάνει εσείς μια fixture για ένα par RGB και έχετε διαλέξει απλώς RGB χωρίς να βάλετε τα CMY, μπορείτε να κάνετε ένα plot από το RGB. Αλλά συνήθως το CMY intensity είναι εκείνο που... Με συγχωρείτε. Το CMY intensity είναι εκείνο που δουλεύει καλύτερα. Πάμε πάλι. All Q7, διαλέγω το group μου, διαλέγω τι θέλω να κάνω pixel mapping, διαλέγω το plot στο οποίο πρέπει να γίνει η πηγή των παραμέτρων μου. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή η pixel window, pixel map window, έχει τα layer 1 και layer 2. Διαλέγω το layer 1, το βάζω στα full και μετά από το media picker που βλέπετε εδώ πέρα δίπλα, διαλέγω κάτι, ό,τι θέλετε. Αυτό, ας πούμε. Παμ! Εμφανίστηκε στην αλήθεια, στην πραγματικότητα. Μπορείτε να δείτε. Αλλάζουμε, βάζουμε αυτόν τον χρωματισμό εδώ πέρα.
Συγγνώμη, να βάλω τα κόκκινα. Μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο, ας πούμε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αυτό είναι ουσιαστικά πώς μπορούμε να βάλουμε, πώς ενεργοποιούμε το Excel Map. Πάμε να δούμε δύο πράγματα από εδώ και πέρα. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια content μέσα στο... πώς μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας content μέσα στο... Άπα, λάθος, γι' αυτό δεν το έβλεπα πριν. Πώς μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας content μέσα στο Media Picker. Για να κάνουμε κάποια πρόσθεση, ας πούμε, έχετε κάποια logo ή οτιδήποτε, κάποια βίντεο που έχετε δημιουργήσει εσείς ή ο γραφίστας σας ή οπωσδήποτε έχει δημιουργήσει ένα βίντεο για σας, το οποίο θέλετε να φορτώσετε μέσα στο Media Picker, γιατί σας αρέσουν και τα βίντεο. Εσείς μπορείτε να προσθέσετε ό,τι θέλετε. Θυμηθείτε πάντα ότι όταν προσθέτετε κάποια βίντεο, τα βίντεο που θα βάλετε μέσα στην κονσόλα δένονται με το show file. Γίνεται μια compression και όπως τα σχέδια που σας είχα δείξει πριν για τα plot, με τον ίδιο τρόπο μέσα στο Media Picker, μέσα στην κονσόλα γίνεται ένα compression και σώνεται το αρχείο, το βίντεο αρχείο μαζί με το show file. Και έτσι εσείς απλώς σώνοντας το show file, μπορείτε να το κουνήσετε σε οποιαδήποτε κονσόλα. Δεν χρειάζεται να έχετε το media file μέσα στην κονσόλα ή να το φορτώσετε κάθε φορά. Υπάρχουν και εδώ πέρα κάποια format τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, δεν είναι όλα. Είναι σίγουρα το H264, είναι σίγουρα το Windows Media File, σίγουρα είναι .mov, και πάλι θα ήθελα να πάτε πάνω στο manual να κοιτάξετε όλα τα αρχεία που μπορείτε να φορτώσετε, γιατί ακόμα και εγώ κάθε φορά που χρειάζομαι πάω και το κοιτάω, γιατί δεν τα θυμάμαι ποτέ. Είμαι σίγουρος ότι H264 δουλεύει, Windows Media File δουλεύει και .mov δουλεύει, αλλά τα άλλα θα σας κοροϊδεύω να σας πω ότι τα ξέρω απ' έξω. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε ένα δικό μας βίντεο και να το προσθέσουμε στο Media Picker. Καταρχάς, παίρνουμε ένα pendrive, σώνουμε πάνω στο pendrive το βίντεο που θέλουμε να φορτώσουμε. Setup. Shows. Pixel Map Packages, μέσα στο file browser, συγγνώμη. Pixel Map Layer. Media. Εδώ πέρα θα πάμε να βάλουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω το pendrive, το οποίο το φωνάζω GR, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Μέσα στο φάκελο My Content έχω βάλει τρία video file. Παίρνω τον φάκελο My Content ή κάνω δεξί κλικ copy, δεξί κλικ paste, εξαρτάται τι θέλετε να κάνετε. Ή απλώς κάνω ένα drag and drop. Ένα drag and drop στον φάκελο Media. Τώρα θα κάνει κάποια δευτερόλεπτα να φορτώσει τα... γιατί αυτή τη στιγμή κάνει και ένα conversion, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Και θα τα περάσουμε... θα τα βρούμε μέσα στον φάκελο Media. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχουν εμπειρία με τα Media Server. Λογικά, όποιος έχει εμπειρία με Media Server είναι πολύ διευκολυμμένος στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων. Όπως, π.χ. αυτοί οι αριθμοί εδώ πέρα στα δεξιά. Λοιπόν, κάθε... εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν προσέξατε,
ο φάκελος My Content σώθηκε μέσα στον φάκελο Media και πήρε έναν αριθμό, ο αριθμός 8. Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση, να σας εξηγήσω πώς οργανώνεται, πώς οργανώνονται οι φάκελοι συνήθως για τα Media Server στην OGG. Κάθε φάκελος έχει έναν αριθμό address, έναν αριθμό DMAX, ο οποίος για μας είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και όσο πιο πολλά βάζετε, τόσο πιο πολλά μπορείτε να φτάσετε μέχρι 255 φακέλους, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Μέσα σε κάθε φάκελο μπορείτε να έχετε άλλα 255 αρχεία, τα οποία θα πάρουν έναν αριθμό. Οι αριθμοί αυτοί που βλέπετε, οι αριθμοί αυτοί που βλέπετε μπορείτε να κάνετε ένα forcing στους αριθμούς. Π.χ. γιατί εδώ πέρα εμένα μου έβαλε 0517, γιατί εγώ πριν από το όνομα του αρχείου έβαλα 000 το όνομα του αρχείου, 005 το όνομα του αρχείου, 0017 το όνομα του αρχείου. Άμα εσείς κάνετε rename τα αρχεία σας με αυτήν τη λογική, δηλαδή 3-digit number πριν από το όνομα του αρχείου, αυτόματα θα σας βάλει μέσα τον αρχείο με τον σωστό αριθμό. Άμα δεν έχετε κάνει τα πράγματα σωστά, μπορείτε πάντα να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό με έναν πολύ εύκολο τρόπο, που είναι δεξί κλικ, renumber, 1, enter, δεξί κλικ, renumber, 2, enter. Τελειώσαμε εδώ πέρα, κλείνουμε και πάμε να δούμε μέσα στο Media Picker αν εμφανίστηκαν τα καινούρια μας αρχεία. Εδώ είναι, αυτά είναι. All Q7. Πάμε πάλι. All Q7, Q7 plot, layer 1, at full, my content, arrows, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τα layer ακριβώς τι έχουν μέσα. Intensity, κάτω από το kind intensity έχετε intensity, brightness, gamma, contrast. Δεν θα κάτσω τώρα να σας δείξω ένα παρά ένα τι είναι. Την πρώτη φορά που θα έχετε ένα, συγγνώμη που σας είπα παιδιά, κύρι, ήθελα να πω, συγγνώμη, δεν ήθελα να είμαι τόσο polite. Την πρώτη φορά που θα έχετε μια, θα μπορείτε να παίξετε λιγάκι με αυτό το pixel mapping, μπορείτε να κάνετε, να καταλάβετε ακριβώς τι κάνουν όλα αυτά τα parameters. Brightness είναι το brightness. Gamma contrast είναι κάτι που έχει να κάνει με το gamma and contrast. Είναι απλώς πράγματα βίντεο. Ειλικρινά είναι πολύ πιο εύκολο να το δείτε με τα μάτια σας παρά να σας εξηγήσω εγώ τι είναι το κάθε parameter. Position δεν έχετε τίποτα. Color. Color, εδώ πέρα μπορείτε να αλλάξετε το color του layer. Είναι απλώς όπως όλα τα πράγματα. Άμα σήκωσετε το yellow, τα βέλη μας θα γίνουν κίτρινα. Και, δεν ξέρω αν το βλέπετε και εδώ πέρα και στο... βλέπετε, κίτρινο. Γίνεται, έχω σηκώσει το contrast, μου φαίνεται, γάμμα. Συγγνώμη. Βλέπετε, κίτρινο. Πού είχαμε μείνει? Colors. Color. Σηκώνω το magenta και θα γίνει κόκκινο, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έχετε αυτά τα τρία effect mode, τα οποία τα effect mode μπορείτε να τα δείτε και εδώ πέρα, πάνω στο media picture, είναι transparent black, transparent white, transparent color and tealing. Εξαρτάται από την εικόνα που χρησιμοποιείτε,
μπορείτε να κάνετε κάποια να δημιουργήσετε κάποιες διαφάνειες. Αλλά και αυτό είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να δείτε με κάποια file. Δεν δουλεύουν σε όλα τα file και δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να σας τα δείξω αυτά τα πράγματα ακριβώς. Είναι καλύτερα με την πρώτη φορά που θα έχετε την possibility να κάτσετε μπροστά με ένα pixel mapping, να δείτε στην αλήθεια τι κάνει το καθένα και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα πράγματα. Αυτό που μου είναι ενδιαφέρον είναι κάτω από το Kind Beam. Καταρχάς βλέπετε ότι εδώ πέρα έχετε το Media Folder που είναι ο φάκελος. Αυτός ο φάκελος εδώ πέρα είναι ο φάκελος My Content και Media File. Εμείς είμαστε στον φάκελο 8, Media File 1. Setup, Shows, Pixel Up, Pixel Packages, Pixel Map Layer, Media. Φάκελος 8, My Content, File 1. Αυτά είναι τα δύο νούμερα που βλέπετε εδώ πέρα. Play Speed. Με το Play Speed μπορείτε να σηκώσετε και να χαμηλώσετε 0% είναι stop λογικά το Play Speed. Δεν έχει άλλο όνομα. Πατώντας πάλι Beam, έχετε X Position, Y Position. Πατώντας πάλι Beam, έχετε X Rotate και έχετε την δυνατότητα να κάνετε Indexed ή Continuous Rotation. Η διαφορά νομίζω ότι την ξέρετε. Αυτή είναι Indexed, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και Rotate είναι ένα Continuous Rotation πάνω στο X Axis. Όμως θα δούλευε και σε έναν κόμπο, Μαντρέι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μόνο που είναι βίντεο. Είναι βίντεο και το κάνουμε διαφορετικά. X, Y, Z rotations. Scale, X, Y scale. In frame, out frame. Λοιπόν, in frame, out frame είναι κάτι που είναι δεμένο στα αρχεία βίντεο. Σας κάνω το παράδειγμα που εγώ κάνω συνήθως όταν εξηγώ in frame, out frame είναι το εξής. Συνήθως τα video files δεν αρχίζουν ποτέ από το frame 0. Συνήθως είναι όποιος κάνει βίντεο αφήνει 75 frame αρχικά μαύρα και 75 frame στο τέλος μαύρα. Όταν εσείς φορτώνετε το file, το φορτώνετε από το frame 0. Είναι λογικό ότι αν μιλήσουμε σε ένα file format 25 frame το δευτερόλεπτο, όταν πατάτε play, πριν δείτε κάτι, περνάνε 3 δευτερόλεπτα, άμα δεν κουνήσετε το file μέσα στο memory. Μέσα στην, πώς λέγεται Κώστα, σε παρακαλώ. Θες να πεις αν δεν μετακινήσουμε το in-frame. Ναι, όχι, όταν κάνουμε μια queue list, όταν δημιουργώ μια queue, άμα το file μου έχει 75 frame αρχικά μαύρα, όταν εγώ θα πατήσω play στην queue, εσείς έχετε 3 δευτερόλεπτα μαύρα. 3 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, μάλλον. 3 δευτερόλεπτα μαύρο. Όχι, δεν είναι καθυστέρηση. Είναι μαύρο. Μαύρο. Έτσι, άμα θέλετε, άμα ας πούμε έχετε 75 frame αρχικά μαύρο στην αρχή, εσείς απλώς παίρνετε το in frame και το κουνάτε στα 75. Όπα, το παραπήγαμε. Set 75. Όταν εσείς σώνετε αυτή την κατάσταση με τα 75 frame, σαν ας πούμε Q1, όταν φορτώνετε την Q1, το layer κουνάει αμέσως το αρχείο σας στο 75ο frame. Και από εκεί και πέρα, ας το κάνουμε. Θα το κάνω με ανοιχτό το layer για να το δείτε. Record, που είμαστε, το 10 είναι ελεύθερο, 10. Ωραία.
Είμαστε. Από εκεί και πέρα, εγώ παίρνω το layer 1, mode, που είναι, play loop forward, play loop forward, play speed. Α, βλέπω με ενδιαφέρει σήμερα, ε. Ωραία, σήμερα έχουμε προβληματάκια. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί είναι το βίντεο που χρησιμοποίησα εγώ. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι καλό. Συγγνώμη, ε, πρέπει να καταλάβω τι γίνεται, γιατί ήταν καινούρια. Γιατί είναι file που έχω βάλει εγώ μέσα και... Ελένα... Δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, το βάζουμε σε pause, ας πούμε. Το βάζουμε, παίρνουμε ένα αρχείο, το βάζουμε σε pause. Βάζουμε το in frame, ας πούμε, στα set 75 frame, εκεί. Record queue 1, enter, replace. Clear, clear. Παίζουμε. Ωραία. Layer 1, mode, play loop forward, record, εδώ, clear, clear. Καταλάβατε τι έκανα. Λοιπόν, άμα πάμε να δούμε εδώ πέρα το αρχείο, εδώ με στην, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είμαι στην Q1, το αρχείο, το output, output, layer 1, μπορείτε να δείτε ότι το layer 1, το in frame, θα είναι στα 75. Πρέπει να το δούμε. Είναι στα 75. Εγώ λέω στο frame, στο αρχείο μου, ότι θέλω να αρχίσει από το frame 75. Από τη στιγμή που πατάω play, αρχίζει και ξεκινάει. Δεν το βλέπετε στο in frame, γιατί το in frame είναι κάτι που είναι μόνο για την αρχή. Και παίζει όλα τα frame που πρέπει να παίξει. Όπως είδατε, τα layer έχουν και στο, μέσα στο mode, play mode forward, play mode once forward, play mode once reverse, play mode loop reverse, play mode scrub, κτλ. Κτλ, κτλ. Είναι όλα αρκετά διανοητά τι κάνουν. Τι άλλο έχουμε μέσα στο beam, in frame, out frame. Το out frame είναι το ίδιο πράγμα, αλλά άμα θέλετε να τελειώνει, ας πούμε, να βγάλετε τα 75 frame μαύρα που είναι στο τέλος. Δηλαδή, μπορείτε να διαλέξετε ότι θέλετε να κάνετε loop ανάμεσα στο frame 75 και στο frame 1537. Δημιουργείτε in frame 75, out frame 1537. Κάνετε αυτό το, δημιουργείτε αυτό το παράθυρο και κάνετε το loop ανάμεσα εκεί πέρα. Πάμε μετά, άλλα. Image Wrap και Y Wrap. Πάμε να δούμε τι κάνει το Image Wrap και Y Wrap. Λοιπόν, παίρνουμε μια static image. All Q7, Q7 plot, άλλη μια φορά, layer 1. Παίρνουμε ένα, με ένα static image. Αυτή είναι static image, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν κάνουμε τίποτα. Το Wrap, πώς το Wrap, το Wrap. X-Wrap. Συγγνώμη. X-Wrap Rotate. Ουσιαστικά, δεν ξέρω αν το διανοείτε από πολύ γρήγορο. Okay. Βλέπετε τι κάνει το Wrap. Ουσιαστικά, κολλάει όλες τις εικόνες μία μετά την άλλη και δημιουργεί ένα movement. Το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε με το wrap. Yeah.
Θα σας το κάνει στο Alloverse. Μπορείτε να κάνετε και ανάποδα, minus 30. Και θα σας το κάνει ανάποδα, το ίδιο πράγμα με το X. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε διάφορα πράγματα ενδιαφέρον με static images. Πάμε να δούμε πώς επιδράνε τα δύο layer. Πριν όμως δούμε αυτό, θέλω να σας δείξω ακόμα ένα κομματάκι από τα plots, γιατί ναι, θα κάνουμε ερωτήσεις σε 5 λεπτά. Θέλω να δείξω ακόμα δύο πράγματα για να τελειώσουμε το μέρος του plot και μετά μπορούμε να πάμε μπροστά. Θέλω να σας δείξω ακόμα δύο πράγματα. Ένα πράγμα που είναι πολύ, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε οτιδήποτε κάνετε, το οποίο είναι τα show objects. Τα objects τι είναι? Ουσιαστικά είδαμε gang, pixel mapping, shapes, objects. Διαλέγουμε edit objects, πάμε να δημιουργήσουμε ένα edit, ένα object. Από τη στιγμή που εμείς πατάμε εδώ πέρα, μας δείτε τι objects θέλουμε να βάλουμε μέσα στο plot. Όπως μπορείτε να δείτε, μπορείτε να βάλετε group, οτιδήποτε έχετε δημιουργήσει μέσα σε οποιαδήποτε directory μπορεί να γίνει ένα show object. Και είναι καθαρά ένα link. Π.χ. εγώ θέλω να βάλω μέσα στο object μου ένα group. Ποιο group θέλω να βάλω? Θέλω να βάλω το group 88. Διαλέγω το group 88, το οποίο είναι κάπου εδώ πάνω. Πάσαμε. Group 88. Δημιουργώ το group 88. Group 88. All key 7. Μετά, θέλω να βάλω μέσα το plot, Q7 plot. Το βάζω μέσα το Q7 plot. Και μετά θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω μέσα τα δύο layer, τα οποία είναι το group 91 και το group 92. Group 91 και το group 92. Ωραία. Τώρα, όπως θα δείτε, τα παίρνω και τα τέσσερα, τα κάνω ομοιόμορφα. 120 επί 120. Τώρα θα έπρεπε να τα βάλω και όλα στο ίδιο Y245. Τώρα δεν θα χάσουμε πιο πολύ χρόνο έτσι. Ας πούμε ότι τα κάναμε όλα. Καταρχάς, το χρώμα που βλέπετε εδώ πέρα είναι απλώς το χρώμα που έχετε δώσει στο group. Το μόνο πράγμα που μπορείτε να αλλάξετε από το group είναι ότι μπορείτε να διαλέξετε ότι θέλετε το χρώμα να είναι ολόκληρο ή χωρίς να αλλάζετε, να κάνετε κάποια δράση στο group. Αυτό είναι τα objects properties, δεν είναι τα group properties. Το χρώμα που βλέπετε αυτό, είπαμε, είναι από το group. Τι κάνουν αυτά τα show objects, γιατί τα δημιουργήσανε? Γιατί όταν εγώ πατάω αυτό το κουμπί, είναι σαν να πατάω το group. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι κατευθείαν από αυτή την οθόνη, group 7, Q7 plot, τι έγινε? Οκ, okay, Q7 plot, βλέπετε? Intensity, layer 1, at full. Πάμε να δούμε το media picker που πήγε. Media picker είναι εδώ. Τακ. Και κάναμε, αντί να πατάμε τα κουμπιά εδώ πέρα, διάλεξα να τα πατάμε εδώ πέρα. Εσείς όταν κάνετε ένα plot, άμα βάλετε ζωστά τα show object, γίνεται πολύ πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο, γιατί τα βάζετε σε μία full. Είναι πολύ πιο εύκολο παρά να κάνω
αυτή την κίνηση εδώ πέρα. Με το, τα βάζω όλα κοντά και τα, τα έχετε. Προσοχή, γιατί εγώ σας έδειξα έναν τρόπο για να χρησιμοποιήσετε τα show objects. Κανείς δεν σας... μπορείτε να δημιουργήσετε ένα plot μόνο με show objects και να έχετε όλα τα objects πάνω σε, σε μια οθόνη. Γιατί άμα θέλετε, εσείς μπορείτε και να βάλετε cue list πάνω στο show object. Π.χ. αυτή είναι την cue list εδώ πέρα, η οποία ενεργοποιείται με τον κλασικό τρόπο. Α, δεν υπάρχει πια, την έσβησα. Ναι, την έχω σβήσει, συγγνώμη. Delete. Πάμε να δούμε. Cue list, ας πούμε, είναι list 7. Εδώ. List 7, κλείνω. Βλέπετε, ενεργοποιήθηκε. Αυτό, αυτό είναι τι έχω μέσα στο list 7. Και για να κάνετε release, το κάνετε ακριβώς όπως το κάνετε με, με το Syn Directory, με το Syn Directory, αλλά δυστυχώς από το IPC δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί θα, θα έπρεπε να κρατάτε πατημένο το κουμπί εδώ πέρα και ταυτοχρόνως να, να πατήσετε release. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με την IPC, με την Hawk 4 PC. Έχει γίνει ένα report για αυτό το, για αυτό το πρόβλημα, θα το λύσουμε, αλλά προς το παρόν το κάνουν release με big release. Αυτό ελπίζω να καταλάβετε πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι τα show objects. Εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε, ας πούμε, σε μια κατάσταση που πρέπει να κάνετε basking, δηλαδή να κάνετε live εκείνη τη στιγμή το show, εσείς πάνω σε ένα plot μπορείτε να βάλετε όλα τα group, όλα τα scene με τα χρώματα, με τα gobos. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε μέσα σε ένα plot και απλώς να πατάτε κουμπιά από ένα plot αντί να ταξιδεύετε μέσα σε 18 διαφορετικές οθόνες. Και ταυτόχρονος μας βοηθάει πάρα πολύ όταν μας βοηθάει πάρα πολύ όταν πρέπει να κάνουμε πράγματα σαν αυτό που σας έδειξα, like this, this and this at full bump. Πολύ γρήγορο και έχετε μια ωραία θάλασσα πάνω στα Q7. Τελευταίο πράγμα που θέλω να σας δείξω είναι ότι ό,τι έχουμε κάνει με το pixel mapping μας μπορούμε και να το κάνουμε σε οποιοδήποτε pixel mapping. Πάμε πάλι πίσω στο... Πάμε πάλι πίσω σε αυτό. Δημιουργούμε γρήγορα ένα pixel mapping. Μια στάνη pixel mapping. Κάνουμε editing layer 3-4. Βλέπετε, 1-2 είναι προτεραιότητες. Κλείνουμε εδώ πέρα. Δημιουργούμε τα show objects που μας βοηθάνε να λέω να δω ποια είναι τα group, γιατί δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Είμαστε εδώ, εδώ είμαστε. Ωραία. Group 106. Group 106, plot 16, μετά layer 3, group 107, group 107, και group 108. Εδώ είμαστε. Τώρα δεν χάνω χρόνο να τα βάλω στο ίδιο επίπεδο κτλ. All front view, layer 3, at full colors.
μπορείτε να καταλάβετε ότι για να κάνετε αυτό με ένα color effect μπορείτε να χάσετε και κάλλιστα ένα και δεν θα βγείτε, δεν θα τη βγάλετε. Ενώ έτσι είναι πάρα πάρα πολύ πιο εύκολο, γιατί εσείς μπορείτε να κάνετε, να βάλετε π.χ. αυτό το effect εδώ πέρα, το οποίο σας δημιουργεί αυτό το fade. Για να κάνετε αυτό το fade, η επιλογή του group πρέπει να κάνετε με ένα effect, πιστέψτε με, είναι δυσάρεστο, δεν θέλετε να το κάνετε. Ενώ έτσι, με δύο απλές κινήσεις, εσείς έχετε όλα τα moving lights που κάνουν αυτό το fade. Αυτό... είναι πολύ πιο γρήγορο από ένα effect engine. Πάρα πολύ πιο γρήγορο. Αυτό είναι static, συγγνώμη. Ας πάρω αυτό. Κάνει κάτι. Αυτό και αυτό είναι static. Αλλά και αυτό, ας πούμε, είναι, αυτό είναι gradient. Έχουμε ένα static gradient που βλέπετε είναι σταματημένο, δεν κάνει τίποτα. Αλλά εγώ πάω μέσα στα beam. Τώρα, άμα κάνουμε λάθος, θα γίνουμε ρεζίλοι. Κάναμε λάθος, όχι. Ναι, κάναμε λάθος, σίγουρα. Πρέπει να βρείτε ποιο είναι το access που σας ενδιαφέρει, γιατί εδώ πέρα κάθε φορά είναι... Εδώ πέρα πρέπει να είναι. Τώρα το κάναμε πάρα πολύ γρήγορο, γιατί κάναμε 236 RPM. Πάμε set, εδώ, στα 20 RPM. Ελπίζω να καταλάβατε αυτό ακριβώς το πράγμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνετε με ένα effect. Έτσι, είναι απλώς... παίζετε λιγάκι με τις rotation X, Y, Z και βγάζετε ό,τι μπορείτε, ό,τι θέλετε. Τελευταίο πράγμα και μετά τελειώσαμε στην αλήθεια και μπορούμε να πάμε μπροστά με τις ερωτήσεις, άμα έχετε. Ελπίζω να έχετε, γιατί είπα να πει ότι σας ενδιέφερε αυτό που σας έλεγα. Πάμε να δούμε πώς είναι οι προτεραιότητες με τα layer. Για να πάμε να δούμε τα προτεραιότητες με τα layer, πάμε να δούμε κατευθείαν Open Q7 Plot. Λοιπόν, π.χ. θέλω να κάνω έναν σταυρό ο οποίος γυρνάει πάνω σε ένα κόκκινο πεδίο. Q7 Plot Group L1 Basic, full, πήρα το τετράγωνο, το οποίο θα κάνω κόκκινο, color, set yellow 100, set magenta 100. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε παλέτες, κανένας δεν σας πει όχι μην κάνετε παλέτες. Μπορείτε να κάνετε, εγώ τώρα δεν τις κάνω γιατί βιαζόμαστε. Layer 2, παίρνουμε το χ, το οποίο πρέπει να κάνετε μια προσοχή. Βλέπετε ότι εδώ πέρα είναι γκρι, είναι light gray από πίσω και εδώ πέρα είναι μαύρο. Πρέπει να κάνετε προσοχή γιατί στο πεδίο του βίντεο υπάρχει ένα πράγμα πολύ όμορφο, το οποίο λέγεται αλφα, black αλφα. Λοιπόν, το α είναι η εντελώς διαφάνεια. Όταν βλέπετε μαύρο στις εικόνες, εδώ πέρα, το μαύρο δεν είναι διαφάνεια, είναι μαύρο. Πρέπει να κάνετε πολύ προσοχή όταν δουλεύετε με τα βίντεο, ότι το μαύρο, άμα θέλετε να κάνετε, να χρησιμοποιείτε δύο layer ταυτόχρονα, ένα πάνω από το άλλο, και να έχετε κάποια... διαφάνεια, θες να πεις... Μπράβο, κάποια διαφάνεια... Κάποια διαφάνεια, πρέπει να χρησιμοποιείτε το α μαύρο, όχι το μαύρο αληθινό.
Η διαφορά α και μαύρο είναι ότι το μαύρο έχει τα πίξελ μέσα στο μαύρο, ο χρωματισμός των πίξελ είναι 0, 0, 0. Ενώ όταν έχετε και κάνετε με α, τα πίξελ, αυτό το πίξελ ας πούμε που σας δείχνω τώρα αυτή τη στιγμή που είναι το γκρι, δεν έχει καμία πληροφορία για το χρωματισμό. Αυτό το πίξελ δεν υπάρχει για το βίντεο. Ενώ αυτό υπάρχει, το πίξελ, μα έχει χρωματισμό 0, 0, 0, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, παίρνουμε το χ, κάνουμε full, το κάνουμε μπλε, μας αρέσει το μπλε, μας αρέσει το μπλε. Set, 100. Set. Και μετά πάμε και κάνουμε ένα rotate, άντε πάλι, έχει ξαναγίνει με ρεζίλι, το Z. Set 30. Προσοχή, εγώ έβαλα εκείνο που θέλω να φαίνεται, δηλαδή εκείνο που κάνει το rotation, το χ το έβαλα στο layer 2. Άμα έκανα το ανάποδο, εμείς δεν θα βλέπαμε τίποτα. Άμα έκανα το ανάποδο, άμα έβαζα το χ που κάνει rotation στο layer 1 και το κόκκινο πεδίο στο layer 2, το κόκκινο πεδίο θα με πάταγε. Θα πάταγε το layer 1 και εμείς δεν θα το βλέπαμε. Για να το δούμε σε εκείνη την κατάσταση, θα έπρεπε να βάλω 50% intensity στο ένα και 50% intensity στο άλλο. Κύριε, ελπίζω εγώ τέλειωσα με τα βασικά πράγματα, τα δεν κάναμε και βασικά, κάναμε και λίγο προχωρημένα. Είμαι εδώ πέρα για όσες ερωτήσεις θέλετε να μου κάνετε, είμαι εδώ πέρα. Μανώλη, έχουμε ήδη δύο ερωτήσεις. Ναι. Μερικές ερωτήσεις. Μία είναι, ποιες είναι οι προτεραιότητες, δηλαδή όταν τρέχει ένα pixel mapping και έχουμε ταυτόχρονα και Q που τρέχουν και effects, ποιο έχει προτεραιότητα ενάντια σε ποιον. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένα. LTP. Ποια είναι προτεραιότητα μεταξύ pixel mapping, Q και effect. Λοιπόν, εκεί πέρα εξαρτάται τι κάνετε. Από τη στιγμή που εσείς βάζετε σε μια queue list, ενεργοποιείτε μια queue list, που αλλάζετε, είδατε αυτό που σας έλεγα πριν, όταν εσείς διαλέγετε το plot, από τη στιγμή που εσείς αλλάζετε την, πώς την είπαμε, την πηγή, πλέον δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα effect, τα intensity effect. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε δύο QLs διαφορετικές. Η μία με ένα pixel mapping πάνω στα Q7. Η δεύτερη με ένα effect πάνω στα Q7 που επηρεάζει την κόστα πλήτα. Που επηρεάζει την intensity. Από τη στιγμή που εσείς φορτώνετε το pixel mapping πάνω στο playback, όλες οι Q7 χάνουν εντελώς την possibility, την, πώς λέγεται Κώστα, possibility, συγγνώμη, δυνατότητα. Τη δυνατότητα να πάνε να δούνε το effect, γιατί το intensity σε αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένο από τα plot. Θέλει λίγο προσοχή αυτό το πράγμα, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή εσείς τη στιγμή που φορτώνετε την queue list με το pixel mapping, λέτε σε κάποιο παραμέτρους να μην πάνε πια να κοιτάξουν τι γίνεται στα output, μα να πάνε να δουν να κοιτάξουν τι γίνεται στο plot. Δεν είναι ακριβώς σαν έχω ένα effect σε μια λίστα, άλλο effect σε μια λίστα και παίζουμε με LTP. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί εσείς στη στιγμή που κάνετε group plot αυτό, άμα πάτε να δείτε στα output sources, καλά, τώρα είναι programmer, κάτσε να κάνω
Πρέπει να ρίξω κάτι έξω. Output. Sources. Clear, clear, clear. Βλέπετε. Εδώ πέρα σας λέει ότι είναι κάτω από την επιρροή από το Mapping Q7. Αυτό είναι Lissay QA κτλ. Βλέπετε ότι είναι εντελώς δεν μπορώ να το εξηγήσω στα ελληνικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σας το αλλάζει, ουσιαστικά δεν έχετε πια σαν source το κανονικό source που θα έχετε, ας πούμε, με intensity κτλ. Κτλ, αλλά γίνεται, παίρνει τη source από το plot, γυρνάει. Ελπίζω να εξηγήθηκα με τον τρόπο μου, αλλά ελπίζω να καταλάβετε τι εννοώ. Τι λες, Κώστα? Πάντως, Μανώλη, όταν είναι με το pixel mapping που έχουμε κάνει μέσα σε QList, ναι, είναι προτεραιότητες μεταξύ QList όπως ισχύουν κανονικά. Ναι, ναι. Ανάμεσα σε λίστες με pixel mapping, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά άμα προσπαθείς να βάλεις ένα effect, δεν θα δουλέψει. Δεν θα δουλέψει γιατί είναι εντελώς διαφορετικό η πηγή του παραμέτρου. Αλλάζει η πηγή του παραμέτρου. Άλλη ερώτηση είναι, μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο είδους capture card και να στείλουμε εικόνα από κάποιο server? Δεν την καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Όχι, κατάλαβα εγώ. Όχι, δεν μπορεί, ναι, να το κάνεις. Όχι, δεν επιτρέπεται. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να φορτώσεις τα media content μέσα στο media picker. Δεν μπορείς να συνδέσεις ένα external media server και να κάνεις import τα βίντεο. Μία άλλη ερώτηση που έχω και μου ήρθε μέσω του chat και αφορά το setup το οποίο κάνεις στον υπολογιστή σου. Αν το κάψουν, τρέχει και αυτό σε parallels, όπως η Hong, ή επικοινωνούν μεταξύ τους με CIDP, ARPANET ή οτιδήποτε. Λοιπόν, λοιπόν, όχι, το capture είναι πάνω στο mic. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ ένα bug του Parallels για να χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι ειλικρινής. Ήταν μια προσπάθεια που έκανα εντελώς και τυχαία τα κατάφερα. Αλλά στην ουσία αυτό το σύστημα όπως δουλεύει τώρα δεν θα έπρεπε να δουλεύει. Δουλεύει γιατί έχει ένα bug στο routing, το πώς το Parallels βλέπει τις κάρτες ανάμεσα στις κονσόλες. Και έχω μια κονσόλα εξωτερική, η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δουλεύει το capture. Έχω μια κονσόλα εξωτερική, η οποία είναι σε full backup, full tracking με το laptop μου. Και η κονσόλα και το laptop μου ανάμεσα σε ένα routing που κάνω με το Parallels, το κάνω εγώ, το Parallels το κάνει μόνο του, αποφάσισε μόνος του, δουλεύει το capture. Αλλά να σας πω, εγώ είμαι ειλικρινής, ήταν εντελώς τυχαίο, γιατί είναι ένα bug αυτή, δεν πρέπει να δουλεύει αυτό το σύστημα έτσι. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε τα IP που έχω βάλει, ούτε καν θα πρέπει να βλέπονται το capture με την κονσόλα και τον υπολογιστή, αλλά βλέπονται. Άμα θέλετε, πέρασε το τηλέφωνο μου να το εξηγήσω ακριβώς τι έκανε. Μάλλον αυτό θα κάνουμε, γιατί... ήταν εντελώς τυχαίο. Δηλαδή, και κάθε φορά που τον άμω και δουλεύει, λέω, μα, πάλι καλά. Ερώτηση. Μπορώ να κλειδώσω την οθόνη με τα objects, ώστε μπορεί κάποιος άσχετος να το χειρίζεται σε touchscreen? Μπορείς να μπορεί να πειράξει κάτι στο υπόλοιπο πρόγραμμα? Όχι, δεν μπορείς να...
Κοίτα, εννοεί να μην ακουνάει. Όχι, δεν υπάρχει το guard, δηλαδή ό,τι ακουμπάς φεύγει, ξεκινάει, δεν υπάρχει guard εδώ πέρα τα options. Δεν ξέρω, μπορεί, περίμενε αυτό, μπορεί σαν... Μάλλον η ερώτηση αφορά, Μανώλη, αν μπορεί ο προγραμματιστής να προγραμματίσει την κονσόλα και να αφήσει τον έλεγχο της κονσόλας μετά σε έναν άνθρωπο που είναι εντελώς άσχετος. Χρησιμοποιώντας μόνο τα κουμπάκια αυτά. Βέβαια, είναι πανεύκολο. Εγώ όταν πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο που το αφήνω σε κόσμο που δεν είναι καθόλου, δεν έχουν δει ούτε καν την κονσόλα, τους κάνω ένα plot που βάζω μέσα όλα τα list scenes και που λογικά πρέπει να κάνετε έναν πολύ βαρύ προγραμματισμό. Δηλαδή πρέπει να ξέρετε εσείς τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος καταρχάς. Και μετά αφήνω κουμπάκια και πατάς κουμπάκια και γίνονται τα πράγματα. Δεν είναι, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Γιατί εδώ πέρα τα άλλαξα. Okay. Μπορούμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, εγώ άμα έπρεπε να αφήσω σε έναν άσχετο, θα του δημιουργούσα κάποια scene, ας πούμε, όλα αυτά τα φώτα, full. Color, έχουμε κάποια colors. Ναι, έχουμε κάποια colors. Cyan. Record scene 1, enter. Όλα αυτά magenta. Όλα αυτά magenta. Record scene 2, enter. Παίρνουμε, ας πούμε, κάνουμε ένα effect. Τώρα κάνω όλα γενικά, πολύ γενικά τα κάνω. Αλλά υπάρχει... για να κάνουμε γρήγορα ένα effect με ένα, που είναι, ένα chaser, ας πούμε. Δεν ξέρω ούτε καν τι κάνει. Είναι κάτι. Κάτι κάνει. Ένα effect με ένα chaser. Το λεπτό και το computer. Record. Καθήκαμε. Record. Τέλος πάντων. Το παραπήγαμε το computer και με γλυκό. Θα μας αφήσει, το ξέρω. Δημιουργείς, ας πούμε, κάποια scenes και τα βάζεις μέσα στο... Τα βάζεις μέσα στο plot. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Και μόνο έχοντας 20 scenes, ας πούμε, 10 χρωματικά για... 10 χρώματα για τα spot, 10 χρώματα για τα wash, 10 διαφορετικά scenes που έχεις κάνει τις position, wash, arrays κτλ. Βάζεις 10 effects και με 40 κουμπιά έκανες, με 50 κουμπιά έκανες ολόκληρο show. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Ελπίζω δεν να... Δεν θα πρέπει, λέει ο Γιώργος, να μπορεί κάποιος να πατήσει κάτι κατά λάθος. Εγώ καταλαβαίνω τι ιδιότητα είναι. Αυτό δύσκολο. Δύσκολο γιατί δεν υπάρχει το guard πάνω στο plot. Δεν μπορείς να διαλέξεις να βάλεις guard. Δηλαδή, από τη στιγμή που εσύ βάζεις ένα show objects πάνω στο plot, άμα το πατήσεις, το πάτησες. Άμα θες... Να το κάνεις διαφορετικά, όχι, δεν μπορείς. Λες να κάνεις lock την κονσόλ, από εδώ, όχι, δεν μπορείς. Άμα κάνεις lock, είναι lock. Δεν μπορείς να ανέψεις τα μόνο αυτή την οθόνη, όχι, δεν μπορείς, συγγνώμη. Δεν είχα καταλάβει από εκεί. Γιώργο, είναι αυτό που ρωτούσες, πώς ήθελες να μάθεις ή απαντήσαμε ή όχι. Κώστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να ρωτήσετε, κάποια ιδέα που έχετε, κάτι που θέλετε να μάθετε επιπλέον.
βλέπω να έχετε ερωτήσεις άλλες. Και ο Γιώργος λέει ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας διευκόλυνα λίγο στη χρήση των plot και του mapping. Συγγνώμη και πάλι αν μερικές φορές τα ελληνικά μου δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε. Και ελπίζω να σας δω στο επόμενο webinar που θα κάνουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο και γενικά με τη HighEnd, η οποία θα είναι... Πάει να το βάζω. Κάτι άλλο για Μαΐου. Μαΐου στις 11 το πρωί. Θα στείλουμε πάλι, θα ανεβάσω πάλι στο Facebook την ίδια ειδοποίηση. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με όλους σας έναν προσωπικά. Να σας ενημερώσω, να στείλω τις προσκλήσεις. Επιπλέον θέλω να αναφέρω ότι μαζί μας σήμερα ήταν και ο Άλκης ο Πρότυπας και ο Θάνος ο Δημόπουλος από την εταιρεία Audion Vision. Η Audion Vision είναι η αντιπρόσωπη μας, είναι η dealer μας, η High-End System στην Ελλάδα. Είναι επίσης dealer και για την απολύτερη της CTC. Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα της High-End ή της CTC μπορεί να απευθυνθείτε στον Άλκη και στον Θάνο. Ελπίζω να σας δούμε όλους ξανά την επόμενη εβδομάδα. Αν έχετε κάποια ιδέα, κάποιο άλλο session το οποίο θα θέλετε να κάνουμε με σχετικά με κάποιο διαφορετικό αντικείμενο, επικοινωνήστε μαζί μου για να μπορέσουμε να το διανώσουμε. Αν είναι κάποιο δηλαδή πράγμα το οποίο θέλετε να βαθύνουμε, κάτι το οποίο προβληματίζει στην κονσόλα, κάτι που θέλετε να μάθετε καλύτερα, μπορούμε να το οργανώσουμε. Σταμάτα την μαγνητοσκόπηση, Κώστα. Ναι, σταματά λοιπόν τώρα τη μαγνητοσκόπηση.